καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Και καλό Σαββατοκύριακο, γιατί μπορεί να ξεκινάμε, αλλά το μυαλό με το τραγουδάκι πάντα είναι εκεί. Δουλεύουμε σαβλάκες μέρα νύχτα αντία. Λίμπερο 107,4, λόγω επειδή και κανένας μας δεν... ακόμη ένα μάχημο πρωί. Ούτε στρες. Όταν είναι και Παρασκευούλα είναι. Άμα η ζωή μας ήταν μητέρα των μαχών. Γιακές. Από τις 6 μέχρι τις 8 δίνουμε το παρόν Σαββατοκύριακο σε όλες τις μάχες που λαμβάνουν χώρα τέτοια στιγμή. Σαββατοκύριακο. Η μάχη του ξυπνήματος, η μάχη της ενημέρωσης και τέλος στη δουλειά. Σαββατοκύριακο. Η μάχη με τον εαυτό μας και όλα πάνε καλά. Ο καθής επιλέγει. Η ζωή μας είναι μία μάχη. Καλά, πρωί. Όχι απέλο φιλοσοφίες. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος στη δουλειά. Φρούτα έχουμε τώρα, κερασοφιλίες. Σαββατοκύριακο. Φιλοσοφία, κερασοσοφίες. Και έχουμε και τη γιορτή στο χωριό. Κύριακο, Σαββατοκύριακο. Σχετό, αλλά εντάξει. Και τέλος στη δουλειά. 2-31-0-287-3-8 από πάντα. Κύριακο και όλα πάνε. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Κύριακο. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και στα Facebook μας βρίσκεται και επικοινωνείτε με την εκπομπούλα μας στο Express του πρωινού ξυπνήματος στο λόγο επειδή. There is a trip. Ας το θέλαμε και τον Nations Link να πούμε χθες. Βάζανε και ένα γκολ να τελειώσει, το πήγαν και παράταση. Χαρμάνες. Και πρώτη γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό, την καλημερίζουμε. Καλημέρα από Εξωτική Σταυρούπολη. Και εσύ πολύ βαρύς. Τι χαρμάνες και άσε τώρα. Ευτυχώς δεν φιλιάρισες πολύ να πούμε. Τι να πω, δεν μπορώ, νιστάζω σήμερα. Ωχ, άσε τώρα. Τι έπαθες. Τι έκανα, βγήκα έξω και το πήρα σερή να πούμε. Σοβαρά. Ναι. Ήπια... Πήγα σε ένα live να πούμε, μην κάνουμε διαφημίση τα μαγαζιά τώρα. Τι μόνο τον Πατμανίδη θα. Ναι, live Πεμπιάτικα, ποιος είχε χθες live. Είχε ο Απέργης σε μια ταράτσα να πούμε. Απέργης. Ποιος είναι ο Απέργης. Ο Απέργης είναι ο Καμπακάκης της Αθήνας. Α, μάλιστα. Ναι. Ο οποίος Καμπακάκης. Σπάσε τα φρένα, μην ακούς κανένα. Όχι. Όλα αυτά τα παντελή. Μόνο στην οικοδομή, κάνω πόνο, μόνο στην οικοδομή σιδερώνω. Μπορώ Φωτιάδη, ξέρω. Εμείς δεν τραγουδάμε. Μόνο τα τραγούδια του Φωτιάδη. Καλά, όλα... Φωτιάδη, να πούμε και σε. Γράφει κανένα τραγούδι. Μάλιστα, τι μας κάνει. Ναι, και πήγε. Και αυτός μόλις ήρθε εδώ, φίλε Μπατμανίδη Ακαδημιά, να πούμε Θεσσαλονίκη. Μόλις ξεκίνησε. Έβρεχε. Μόλις ξεκίνησε ένα 11 και 4, πατάει μια βροχή. Εγώ επειδή είμαι gentleman. Ναι. Έβαλα τα κορίτσια προς την τέντα και ήταν τσίμα. Εγώ κάθισα, έφαγα τη βροχή. Έπαιζε ενώ έβρεχε. Βάλαν εκεί κάτι ψευτό. Ομπρέλες αυτά, εγώ ψιλοβράχηκα κιόλας. Στα μηχανήματα και... πώς. Εντάξει, μου κάνει τίποτα. Εντάξει, είχαμε πρόγραμμα. 2 η ώρα λέει δεν μπορούν άλλο τα μηχανήματα να κάνουν. Δύο ώρα έτσι κι αλλιώς άφευγα, είχα πρόγραμμα. Κατάλαβες όλα, εγώ τα έκανα έτσι. Σε ταράτσα κιόλας, live σε ταράτσα, μάλιστα. Τι χτυπάει το τηλέφωνο από μέσα, με βουλώνουν τα αυτιά, με βουλώνουν τώρα, δεν μπορώ έτσι. Οι γείτονες δεν έκαναν κανένα παράπονο, κανένα αυτό. Που ξέρω, τι γείτονες, ρε, κάτω από τη ταράτσα εκεί στριπτιτζάδικα έχει. Μάλιστα. Πήγα στα live και μετά το πήρε σε ρί, 2 η ώρα δουλειά κατευθείαν. 2 η ώρα εκεί, όλα ήταν προγραμματισμένα. 2 η ώρα θα έφευγα, 2 η ώρα τελείωσε το live, μάλλον. Το κατάλαβα, απέργησε ότι με φούρναρης. Για σας. Και έφυγα εκεί, ήπια 6 παμπέρο σε 3 ώρες. Να πούμε, έβγαλε το ψωμί του ο Απέργης, έπρεπε να πάνε το ξεφουρνίσει και εσύ. Πού να το βγάλουμε τώρα. Έκανε για πακέτο τσιγάρα βρεγμένο, να πούμε, βρεχόταν εκεί, ρουφούσα. Δεν έκανε. Φαντάζομαι το ποτό καναδεκάρικο, Δεν ξέρω, μπουκάλια πήραμε εκεί. Ναι. Και αλλά. Τι ήθελα να σου πω, με βροχή ήταν ωραίο. Βρόχινο νερό, ξέρεις. Βάζεις εκεί το ρούμι, βάζεις κοκακόλα, το lime, βάζεις και λίγο βρόχινο νερό. Στον Πατμανίδη πίνετε μπύρες με 3 ευρώ να πούμε και στους άλλους πάτε και ανοίγετε μπουκάλια.
Καλά, εντάξει. Εγώ τι πίνω, ό,τι πίνω Μπατμανίδης. Εντάξει, θα πω εγώ τώρα να μην τα ξέρω αυτά. Δεν θέλω, κάτσε λίγο, δεν θέλω να κάνω διάλογο γιατί δεν είμαι καλά τώρα. Ωραία, ρίχτα, πες τον πόνο σου. Τι ήθελα να πω και φράση χάλια είμαι. Φαντάζομαι τα σημερινά ψωμιά. Όχι, καλύτερα μπορεί να βγαίνει, είναι σε αυτόματο πιλότο. Είμαι σε αυτόματο πιλότο, όταν κάνω και δημιουργώ. Κατάλαβε, κάνω solo. Πώς κάνεις εσύ. Εντάξει, έτσι είναι. Πώς κάνεις εσύ και στο αυτό. Οι καλλιτέχνες χρειάζονται ενίοτε να είναι υπό την επίρρεια ουσιών προκειμένου να δημιουργήσουν. Ναι, έτσι, ένα μπράβο. Μην τα λες αυτά, μην τα λες αυτά έτσι. Θα μας συμβαίνει. Θρομοκοπάει εκεί πέρα να πούμε αλκοήλ. Δεν ξέρεις και ποιος είναι απέργης να πούμε εκεί, το παίζεις. Πού να το ξέρει, γιατί είναι, ποιος μπορεί να είναι. Εσύ να πούμε, δεν ξέρω. Ρε παιδιά, δεν έχω πρόβλημα με τους συναδέλφους, αλλά δεν το ξέρω, τι να κάνω. Ο απέργης ήταν στο ποιό. Καλά, ούτε εγώ το ξέρω, έτσι το είπα. Το κουβάλισαν. Ναι, απέργης. Και στον παρουσιάζον στον Καμπακάκι των Αθηνών, δηλαδή. Ήξερα εγώ, ήξερα ότι είναι έτσι. Δεν θυμόμαι τη φάτσα. Το μεσή ίδιο είναι κι αυτό. Ναι, ναι. Παντελίδιο κατηγορία είναι όλη αυτή. Ναι, παντελίδιο κατηγορία. Μάλιστα, μάλιστα. Αλλά αυτό έχει και βιολί. Το βιολί είναι. Τα βιολί έτσι πώ κάνει. Είναι αλλιώ με βιολί. Βάλε και εσύ ένα βιολί. Έχουμε βιολάκι, αλλά πού να τον. Βάλε έχουμε πόντιους εδώ, βάλε καμιά λίρα να παίζει. Το έχουμε σκεφτεί. Έχουμε ένα βιολί, αλλά πάει. Άκουσον, έχουμε ένα φίλο που παίζει βιολί, αλλά πάει και παίζει με τη Βύση. Δηλαδή το μαλλιωτάγαρο. Ναι, άκου τώρα. Πόσο σου δίνει αυτή η Βύση. Ακούς, βάλε συνέχεια να παίζει το Σαββατοκύριακο να ανεβριάσω, να ξεσουρώσω. Έτσι, σωστό και αυτό. Βάλε και το GG Baby. Θα πληρώσω εγώ το πρόστιμο. Έχουμε λεφτά, φουρνάρε. Μην ξέρω. Έχουμε λεφτά. Βάλε και στείλω στο φούρνο. Τώρα είναι GG Baby. Έτοιμο φτιαγμένο, σε φτιάξε. Φτιάξε πια. Ποια γλυκά η ψωμιά έχουν αλκοόλ μέσα. Τορίζω το όνομά μου σαν τον Μπίμπερ. Τώρα είμαι Gigi Baby. Στο κρεβατί μου και μου είναι stripper. Άμε βάλω Gigi Baby. Βάλω Gigi Baby. Εκεί θα πληρώνω εγώ το πρόστιμο. Εγώ θα κάνω μπίπ από πάνω τώρα έπαθα. Τζιτζί σε μια χαρά είσαι τζιτζιλώνει δεν έχεις ανάγκη. Άντε ψήσε κανένα. Τρώνε τα κρουασάν, εκεί ήθελα να καταλήξω. Τρώνε τα κρουασάν και ξεσουρώνεις. Έτσι. Φτιάξε ένα κρουασάν, βάρε και λίγο λικεράκι μέσα. Φτιάξε το έτσι. Ναι, έτσι. Με πατσά, τι πατσάκι δεν. Έγινε. Καλά, δεν κλείσε, έχει παγραμμές. Τσαο. Οι άνθρωποι του Μόχθου μας διηγούν τον πόνο τους, πως είναι. Αυτά τραβάω εγώ συνέχεια. Εμείς μετά από δουλειά ερχόμαστε εδώ, δεν πηγαίνουμε για διασκέδαση. Δουλεύουμε κύριε μετά από εμφανίσεις. Ερχόμαστε τα πρωινά στα στούντια να πούμε. Για μην πω που ξυπνάμε για να δούμε το NBA. Πάλι για δουλειά, για δουλειά. Έρχομαι εδώ πέρα, με βρίσκει πάντα η καθαρίστρια. Λέει ήρθες για δουλειά. Ο τόσο νωρίς. Σε παρακαλώ. Τα φανελάκια δεν τα βλέπεις δίπλα. Ένα ειδικό ερμάρι, ένα φοριαμό που λέγαμε και στο στρατό. Έχει για την αφεντιά μου. Καλημερίζουμε την γραμμούλα να μας περίμενε. Καλημέρα. Καλώς την να. Τραγουδούσες χθες? Όχι, τραγουδούσε ο απέργης. Ποιος είναι ο απέργης? Και εγώ αυτό ερωτήθηκα και μου λέει ο Φούρναρης ότι αμάν αού αού. Δεν ξέρεις το απέργη. Α, κάτι ξέρω. Κάτι ξέρω. Ναι, μάλιστα. Τι έχω παρατηρήσει. Τι έχεις παρατηρήσει? Ναι. Α, Ελένη δεν ήρθε. Καμία Ελένη δεν ήρθε. Παλαιότερα ερχόταν και Ελένη. Όχι. Ωραίες απορίες είναι αυτές. Η κολλική που είχε στην εκπομπή στην αρχή είναι πολύ να λεγότανε. Ναι, και μετά. Ήρθε και Ελένη. Ελένη, Χριστίνα, Μαρία, Κατίνα, Καμα, let's go. Κάτι, κοίταξε. Για να μην έρθει καμιά Ελένη, κάτι κρύβει το όνομα Ελένη. Γιατί λίγο πολύ σε έχω δώσει εδώ και χρόνια. Μα ερχόταν Ελένη σου λέω. Δεν ξέρω, εγώ σπάνια άκουσα Ελένη. Επειδή αυτό κρύβει ότι κάποια Ελένη κάτι καλό θα κάνει για σένα κάποτε. Κάποια Ελένη θα κάνει η ωραία Ελένη. Το ξέρουμε κανένα και καμιά Ελένη. Δεν θέλω να το αποκαλύψει κανένα. Ποια Ελένη μπορεί να κάνει κάποιο καλό για μένα? Δεν μπορώ να κάνω. Ροσφέτη, πώς τη λένε τη Χριστό, αυτή να πούμε. Ελένη, να μην έρθει η Ελένη, κάτι κρύβει το όνομα Ελένη για σένα, να ακούσεις και λέω. Εσύ Ελένη, και κάθε Ελένη της επαρχίας. Τι? Έχει γίνει κακός ο κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κακό έχει γίνει στον κόσμο από ναι, τι? Ναι, έχει γίνει κακός βράδυ ο κόσμος. Α. Δηλαδή ο ένας κοιτάει να βγάλει το μάτι του έτσι, άλλου. Έτσι, ο κόσμος είναι ψεύτικος. Είμαστε όλοι εδώ μια ωραία ατμόσφαιρα. Μια πόλη. Μια ομάδα. Πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη, να μην τεχαζόμαστε, όχι κομματικά. Ναι.
Πώς να έχουμε αλληλεγγύη, πάνε να πούμε στους άλλους, ανοίγουν μπουκάλια και στον Πατμανίδη με μια φτωχόμπυρα, μπατυρόμπυρα των 3 ευρώ να πούμε τη βγάζουμε. Τώρα μου λένε εσύ κάνεις τη διάστημα και μου φοράς τα δύο ρούχα ένα μήνα, ποιοι λένε. Δεν θα το φοράω αυτό, ξέρεις τους νόμους των καλλιτεχνών, ξέρεις. Έτσι, για πες μας λίγο τους νόμους των καλλιτεχνών, ποιοι, για να μάθω κι εγώ. Όταν ένας καλλιτέχνης το δίσκο θα τον ακούσει που έχει ηχογραφήσει. Δεν μπορεί να φοράει να αλλάζει να κοιτάω. Πώς να αλλάζει, είναι αυτό. Αλλάζουν αυτοί που δεν έχουν φωνή, Κατερίνα μου. Εμείς που έχουμε φωνάρα και το ξέρουμε. Είμαστε με ένα ρούχο πλήνε βάλε. Όταν κυκλοφορήσει ο δίσκος, μπορεί να αλλάζει όσο θέλει. Α, πριν το δίσκο δεν αλλάζει τίποτα. Μια φάση άλλου είδου, τέτοια φάση. Καλή να το ξέρω δηλαδή και εγώ, ναι. Μάλιστα, έγινε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Πάμε περίμενε. Εγώ δεν κοροϊδεύω. Καλύτερα ακούω να αναθεωρείτε μερικέ απόψει. Να ακού κόσμο, αναθεώρησε. Και όχι κοιμούνται πολύ όπω κατάλαβα και μην χάσουν άλλοι άνθρωποι. Που δεν είναι κάθε μέρα κόσμο πολύ. Μάλιστα. Αν χάσουν κι άλλοι. Τι από εδώ πάει κι άλλοι. Μάλιστα. Έλληνες και πέρα στην Ευρώπη. Έγινε. Ευχαριστούμε πολύ. Λάθος. Γεια σου Κατερίνα μου. Γεια σου. Γεια σου. Τηλεφωνήματα κόλαφη. Έτσι πρέπει να πάμε γιατί είναι Παρασκευούλα να μην καταλαβαίνει κανένα τι λέει ο άλλος. Αυτό δεν είναι το νόημα της κυρίως της εκπομπής. Γιατί ο ποιητής καταλαβαινόμαστε τώρα δεν χρειάζονται περισσότερα. Σήμερα η νύστα μου έχει φέρει ή ενεργοποιήσει έναν ένα μέρος του κεφάλου μου που κατεβάζει ας πούμε έντεχνη μουσική. Έντεχνη, εντάξει, πως ψηλούρης. Καλημέρες μου το φίλο μας τον Δημήτρη που μας στέλνει τις καλημέρες του. Καλά ψυπνήματα, καλά ψυπνήματα. Τα ψησίματα είναι το μυαλό, αλλά τέλος πάντων. Καλά ξυπνήματα σε όλο τον κόσμο. Καλές επιστροφές αν υπάρχουν. Οι καλές επιστροφές που θέλει μια ομάδα να έχει και τα λοιπά. Αν κάποιοι ο λίγο τι το ρίξανε χθες πεμπτούλα έξω. Πάλε ποτέ μικρό Σάββατο έτσι λέγαμε, αλλά περάσαν ανεπιστρευτεί αυτά τα χρόνια. Έτσι μετράμε και τους ρυθμούς της ανάπτυξης. Άμα κυκλοφορεί ο κόσμος έξω, ένα το κρατούμενο αυτό, και άμα κυκλοφορεί ο κόσμος έξω, μετά λέμε α, δες, μόλις δεν είναι έξω ένα και δεν πάει να δουλέψει κανένας. Γενικότερα δεν έχουμε μία ισορροπία. Όπου και να το πιάσεις θα βρεις τρόπο να γκρινιάξεις. Καλημερίζουμε και τα παιδιά που ξυπνάνε για να πάνε να δώσουν εξετάσεις, να πάνε να εξεταστούνε. 6 και 17 τώρα, ναι, τι ώρα. Κάτσε 8 η ώρα, δεν πρέπει να πας εκεί στο εξεταστικό κέντρο πάλι ποτέ εκλογικό. Φυσικά θα βάζεις λόγω, επειδή έβλεπα χθες ένα κομμάτι έτσι αυτής της νέας σκηνής. Της rap εδώ, της hip hop, της νεολαίας δηλαδή. Κυκλοφόρησε ένας καλλιτέχνης ένα κομμάτι χθες και από κάτω διάβασα τα σχόλια που λέγανε άρα μεγάλε το κομμάτι να μιλάει για ναρκωτικά και αυτά. Εντάξει, τα συνήθεις θέματα που απασχολούν ας πούμε τις ντύλιες και τα έτσι ας πούμε εδώ στα γκέτο της Ελλάδος και να λένε από κάτω άρα μεγάλε τι μας έκανες. Δίνουμε εξετάσεις αύριο πώς θα πάμε να δώσουμε πανελλαδικές. Και θα έχουμε τα μυαλά μας να στα Gigi Babies αυτά που μου λέει εδώ ο Φουρνάρης. Χθες ξεκινήσανε για τα ΕΠΑΛ, τα παιδιά δίνανε, εξεταζότανε μάλλον στο μάθημα της νέας ελληνικής. Όσο σήμερα τη σκητάλη παίρνουν τα γενικά λύκια που νομίζω είναι και περισσότεροι. Τα ΕΠΑΛ, ποιος νοιάζεται τώρα για τις εξετάσεις. Τα παλιά τα χρόνια ήταν καλά, στα πάλε ποτέ, στα ΕΠΑΛ ποτέ τεχνικά λύκια. Διότι περνούσες μόνο με το βαθμό. Δεν περνούσες ΑΕ, αλλά περνούσες ΤΕΗ. Οπότε από τους ελάχιστους που είχαν τη διάθεση λίγο να προσέξουν, ήταν πάρα πολύ εύκολος ο δρόμος για να περάσει κάποιο τεχνολογικό ίδρυμα, ας πούμε. ΤΕΗ Μεσολογίου και δεν συμμαζεύεται. Με την ελάχιστη προσοχή έπαιρνε σαβέρτα τα 19 και τα 20 άρια. Δεν ξέρω ποια είναι η κατάσταση. Διαγωνίζονται νομίζω εξίσου με διαφορετικά μαθήματα, αλλά έχουν ποσοστό για να περάσουν. Έχουν δικαίωμα να περάσουν στα ΙΜΕΝ. Εντάξει, δεν το απέχω πολύ καιρό από τις εξετάσεις. Καλή επιτυχία, καλά κουράγια.
αν μας ακούει τώρα και κανένα παιδάκι, να διαβάζεις, να περάσεις, να μην καταλήξα και εμένα. Θα κάνεις 6 ώρα εκπομπή. Δεν θέλω να φορτώσω με άγχος την νέα γενιά, αλλά εμείς άμα διαβάζαμε θα προκόβαμε. Αλλά πού, άμα τις πήγαμε και κάναμε πανεπιστήμιο. Αλλά πέρα από την πλάκα, είπαμε, ούτε η αρχή ούτε το τέλος είναι. Και γενικότερα έχουμε μια πολύ εσφαλμένη προσέγγιση εδώ στην χώρα μας. Είναι τα κατάλοιπα ενός παρελθόντος, όπου είχε συνδυαστεί γενικότερα το πανεπιστήμιο με την έβρεση εργασίας, ότι σου εξασφάλιζε αυτομάτως αυτό το περιβόητο, πάρε ένα χαρτί και άστο να βρίσκεται. Λόγω επειδή μιας έτσι εποχής περιστασιακής αυθονίας, αλλά περισσότερο περιστασιακής ανάγκης στην εργασία, που είχε δημιουργηθεί και σε θέσεις όταν έβγαινε η Ελλάδα μέσα από μια πολύ σκοτεινή και ζωφερή περίοδο, και όντως υπήρχαν ανάγκες σε ανθρώπους ολίγο τι περισσότερο καταρτισμένους και μορφωμένους εντός εισαγωγικών, γιατί η μόρφωση είναι κάτι το πολύ διαφορετικό από την εκπαίδευση. Και συνδυάστηκε αυτό ότι πάρε ένα χάρτη, θα σε βολέψουμε, θα έχουμε ένα τρίτο μπατζανάκι μέσα στο κόμμα, κάπως έτσι περισσότερο. Με αποτέλεσμα όντως να στρέφονται, να στρέφεται ο περισσότερος κόσμος στις σπουδές. Καλώς να στρέφεται, γιατί είναι πάρα πολύ σπουδαίο το να κάνεις ένα βήμα παραπάνω στην γνώση. Μετέπειτα όμως όλο αυτό το όνειρο που είχαμε διαψεύστηκε, γιατί φυσικά το πανεπιστήμιο σε προετοιμάζει, σου γεμίζει εφόδια ώστε να κινηθείς μέσα στον χώρο. Ωραίο κουκοράκι αυτό, φωτιάδιακό ήταν. Να κινηθείς μέσα στον εργασιακό χώρο. Δεν σου εξασφαλίζει εργασία. Και πλέον εντάξει, νομίζω τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα, ότι αυτό δεν υφίσταται. Παρ' όλα αυτά δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γεμίζουμε με γνώσεις, να μαθαίνουμε γνώσεις, να πηγαίνουμε, γιατί άντε και πέρασες, το θέμα είναι να και να πηγαίνεις κάπου που σε ενδιαφέρει, ούτως ώστε να ενισχύεις την επιστήμη και όχι με βάση που δυστυχώς κατευθυνόταν τόσο καιρό τα παιδιά, με βάση ας πούμε που υπήρχε μεγαλύτερη απορρόφηση. Ναι, φυσικά θα μου πείτε από την άλλη, είναι το εργασιακό, είναι το σημαντικότερο κριτήριο. Περιπήρε ένα διάστημα, υπήρχε ανάγκη μεγάλη σε δασκάλους πριν από 10-15 χρόνια. Μετά όλο ημέρα δημιουργήθηκαν θέσεις και απορροφούνταν σε πάρα πολύ καλό βαθμό οι απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμήματων, με αποτέλεσμα να στρέφονται τα παιδιά εκεί μονοκούκι, να ανεβαίνουν οι βάσεις, να. Τα παλαιότερα με τις ιατρικές τα γνωστά και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να είναι μόνο αυτό το κριτήριο, πρέπει να είναι και κάτι το οποίο, στο οποίο μάλλον έχεις δεξιότητες, έχεις ικανότητες, έχεις μία έφεση τέλος πάντων σε ένα τομέα. Τέλος πάντων, να μην το πλατιάζω και να μην το κουράζω. Καλή επιτυχία και ψυχραιμία από σε όλα τα πράγματα, στα παιδιά, στους υποψηφίους και στις υποψηφίες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα! Αγωνάτος, εδώ ο άνθρωπος! Καλημέρα, Παπίνο! Τις γνώσεις! Ζωάρα! Έτσι, κλείστο! Geeky baby! Κλείστο ίντερνετ από πίσω! Α, τώρα μ' ακούς? Τώρα σ' ακούω, ναι. Άρε, Παπί, Geeky baby, η Γιώτα δεν ήταν για μένα, εγώ δεν ήμουνα για αεροπλάνα. Έτσι. Και τώρα πάμε με τη Miss France, Miss Guadeloupe, ωφελή με δεινό. Όλα είναι Geeky baby. Όλα είναι Geeky baby. Αυτό είναι, ναι. Όλα, γεια, Geeky baby. Ναι, ωραία, μεγάλη συνομιλία. Μια καταπληκτική συνομιλία, γι' αυτό διαβάστε ρε να πούμε. Έχουμε τέτοιες συνομιλίες. Ο Λευτέρης με το πολύ το διάβασμα εδώ μετά. Το μη διαβάζετε! Η προτροπή της εκπομπής. Και κάτι για να το λήξω, ας πούμε, νομίζω ότι οι άπαντες αλλάξανε και συχνότητα. 6 και 24 να έχω τέτοιες ανησυχίες περί γνώσεως. Και διαπιστώνω κιόλας στον τελευταίο καιρό και μια απαξίωση γενικότερα για τις επιστήμες. Μία απαξίωση για τη γνώση, μία απαξίωση για την παιδεία από διαφόρους
σκοτεινούς τομείς. Στο ότι έλα μωρέ τώρα να πούμε όλοι μορφωμένοι, να πούμε και έτσι θολοκουλτουριαρέοι, ένα συνολικό, μια συνολική αντίληψη ισοπαίδωσης των πραγμάτων, αυτό του όλοι οι ίδιοι είναι που υπάρχει, και δυστυχώς είναι ένα πάρα πολύ ζωφερό κλίμα που έχει, μια πάρα πολύ ζωφερή ατμόσφαιρα που έχει επικρατήσει και έχει επεκταθεί ακόμη και στον τομέα των επιστημών. Εντάξει, διότι παντού υπάρχουν οι σάπιοι, παντού υπάρχουν οι σαθροί, παντού υπάρχει ο ένας, παντού υπάρχει η φρομιά και η δυσοδεία, αλλά okay, δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπερκαλύψει το σύνολο και να καθορίζει τέλος πάντων το ποιόν και των υπολείπων που συμμετέχουν στα πράγματα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Όλοι σήμερα μου φαίνεται στο ίδιο μοτίβο είμαστε. Έχει μια κάτι το βαρύ η ατμόσφαιρα. Συμφωνείς? Εμένα έχει το μωρό εδώ και δύο ώρες, έχει πλαντάξει το κλάμα, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Να γίνει κανένα σεισμός, ξέρεις που δεν λένε πού. Μα ξύπνεις το μωρό ρε φίλε, απίστευτο πράγμα. Έχει από τις 4,5 ώρα το κουλάκι μου, δεν έχει σταματήσει να κλαίει. Μας βγάζει δοντάκια. Παίζει και δοντάκια, ξέρω εγώ τώρα. Βάλ το να μ' ακούσει, να το τραγουδήσω, να ανανουρίσω κάτι. Το έχω βάλει ήδη, μπαμπ, μη γι' αυτό, να δεις. Και το φούρναρι τον άκουσε. Γι' αυτό μάλλον πλάνταξε το κλάμα. Όχι, σου λένε από πριν, δεν είναι. Κάτι το πονάει τώρα το καριάρι. Ζορίζεται, ξέρω εγώ τι γίνεται. Άλλαξε ο καιρός ίσως, γι' αυτό. Έρχονται ζέστες. Τι να πω. Μπορεί. Δεν μιλάει κιόλας, δεν μπορείς να συνεννοηθούμε. Ναι. Η Τσούκρα να πούμε. Δεν μιλάει. Ατώ, εκεί. Αυτό, εκεί. Όχι, μιλες εκεί τώρα. Αυτά επικίνδυνα είναι. Γιατί? Δεν ξέρω εγώ, εκεί στη Β' Εθνική. Αυτό δεν έκανες το συνειρμό. Απαγορευμένες λέξεις. Τι να το κάνω εδώ, να έχει βγάλει όλο το πανεπιστήμιο και να μην ξέρει να κάθε στην καρέκλα. Να μην ξέρει να κάθε. Όντως, χρειάζεται και ένα. Τι να το πει, σαν την κοινωνική μόρφωση ρε μπάμπ, δεν έχει. Τι να την κάνω εγώ την πνευματική? Εννοείται. Την πνευματική σίγουρα, εντάξει. Μα όχι, πνευματική δεν είναι συνυφασμένη με το. Γενικά στην Ελλάδα έχουμε συνδέσει το πανεπιστήμιο με τα πάντα. Δεν σημαίνει ότι πας πανεπιστήμιο, ότι παίρνεις πτυχία, ότι είσαι, γίνεσαι και άνθρωπος. Σε καμία περίπτωση. Άλλο θέμα αυτό. Το συναντάω κάθε μέρα στη δουλειά μου. Mm-hmm. Εγώ πτυχίο το μεγαλύτερο σχολείο που το λέω. Το μεγαλύτερο σχολείο που έβγαλα το πεζοδρόμιο. Ναι, είναι. Έτσι. Εννοείται. Και οι ίδιοι μου συνεργάτες, ας πούμε, κάποια στιγμή όταν είχαμε συζητήσει, μου έλεγαν και λέει, γιατί δεν είχα το πτυχίο αυτό που λένε, και κάπου με έβαζε τρένα. Μου λέει, μην τρελαίνεσαι. Έρχονται, λέει, εδώ με πτυχία ζώα, λέει, που δεν ξέρουν να κάθονται, λέει, στην καρέκλα και τη χειραψία. Μα λέει, η συμπεριφορά, οι τρόποι, η ανατροφή δεν δίνεται, εννοείται, με τις σπουδές. Εγώ λέω για άλλο πράγμα μιλάω. Για άλλο πράγμα μιλάω. Δεν έχει να κάνει. Εσύ έφτιαξε 4,5 το πόδι με, πού να καταλάβω. Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Αλλά εννοείται, ρε παιδί μου, δεν σε κάνουν τίποτα τα χαρτιά. Γενικότερα τα χαρτιά δεν σε κάνουν άνθρωπο. Έτσι. Ούτε τράπουλα. Έτσι. Δεν ξέρεις. Πάλι χαρτιά πες. Ωραία. Άντε, μακάρι να εσχάσεις και το μικρό, πες, θα σε στείλω σχολείο από νωρίς. Δεν πάει σχολείο. Αυτό, φοβέριξέ το. Μήπως. Α, λες. Ναι, για πες. Λες να πιάσει. Σε στείλω στο. Κάτσε να πάω μέσα από το κοινό. Φιλιά. Θα τα ξαναπούμε. Γεια. Ηρεμούμε και τα μωρά σας, παιδιά. Μα έχετε εδώ καμιά ανησυχία, το μικρούλι. Παίρνετε το στην εκπομπή, βάλτε το δίπλα στο τραντζιστοράκι, το αυτάκι του. Να το πούμε ένα τραγουδάκι. Ή υποσυνείδητα περάσουν το μήνυμα ότι ησύχασε γιατί θα γίνει. Θα έρθει ο Μπάμπης να σε φάει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα Μπάμπη, γιατί τα είπες πολύ καλά, είπα, αλλά δεν παίζει ρόλο το πτυχίο, παίζει και πώς το παίρνεις το πτυχίο. Αυτό είναι άλλο. Ας πούμε για παράδειγμα, σου πω εγώ προσωπική εμπειρία. Ναι. Έχω διαβάσει ένα μάθημα το οποίο είναι όλο ονόματα. Δηλαδή σαν να λέμε ανατομία ανθρώπου. Ναι. Κάτι τέτοιο. Και επειδή αυτά τα ονόματα για να τα θυμάσαι πρέπει να είσαι κομπιούτερ, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνεις. Θέλουν να μας κάνουν κομπιούτερ. Τα κάνεις κονάκι. Γιατί αυτά είναι παπαγαλία. Ποιος δεν έχει κάνει κονάκι τώρα, ναι. Να θυμάσαι τώρα τα ονόματα. Δηλαδή, ας πούμε ένα όνομα τώρα, ας πούμε, που είχα μάθει. Παπάβερ Σομνιφέρουμ, ας πούμε. Είναι η Παπαρούνα, ας πούμε, έτσι.
Λοιπόν, ωραία, λοιπόν. Τώρα έπρεπε εγώ να ξέρω όλο το φυτολόγιο. Για τώρα τι ακάμα, που έπρεπε να το ξέρεις. Ναι, κάθομαι και το κάνω σκονάκι. Μπράβο. Και πάω και δίνω εξετάσεις. Αλλά έχω δίπλα μία φίλη μου, mm-hmm. δίπλα ένα φίλο μου και μπροστά κάθεται ένας και αυτός φίλος μου, τέλος mm-hmm. πάντων. Λοιπόν, δίνω πρώτα στη φίλη μου, γράφει. Ανάλογα τα θέματα. Έχω τα αντίστοιχα σκονάκια. Έτσι. Με το που το βλέπω την ερώτηση, δίνω, γράφει αυτή. Δίνω, γράφει, το... γράφει, δίνω. Γράφει αυτή. Με το που το δίνει πίσω, το δίνω στον άλλο φίλο μου που κάθεται δεξιά. Ο άλλος ο μπροστά το παίρνει τελευταίος, γιατί πρώτα θα γράψω κι εγώ. Γρήγορα, άντε, θα σε κοβά εγώ να πούμε μισή ώρα. Λοιπόν, περίμενε, περίμενε τώρα. Περίμενε λίγο, γιατί έχει θέμα το ζουμί. Τι έχει θέμα, λοιπόν, βγαίνουμε έξω από το αμφιθέατρο και μου κάνει παράπονα ο μπροστινός, γιατί του τάβει να λέει τελευταίος. Έτσι. Βγαίνουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων και έχω πάρει εγώ 5,5 και, που έγραφα τρίτος και αυτός που έγραφε τέταρτος έχει πάρει 7. Έχει πάρει 7. Λοιπόν, δεν του μιλούσα για 6 μήνες και του πήραμε και τα σφινάκια και τα μαχαιριά και τα πυρούνια, γιατί ήταν και τζογαδόρος. Και ερχόταν σπίτι και τα ζητούσα από το συγκάτοικό μου. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Έχει ανεβάσει εγκροματικότητα στο συγκλονιστικό νούμερο του 0. Ευχαριστούμε. Μα δεν τα ξέρω κι εγώ. Αφήνω να εξελίσσονται τέτοιες ιστορίες. Ο αγαπημένος μου, και έτσι θα οδηγηθούμε και σε διάλειμμα πάντως όλων των εποχών, είναι αυτός ο φίλος μας από το 1997. Τρίτη Πανολεθρία. Για μισό λεπτό, να αρχίσουμε με την Πανολεθρία. Ο αγαπημένος υποψήφιος. Της ιστορίας, βέβαια. Έβαλαν αρχαία πανεύκολα για να γράψουν όλοι άγνωστο και αυτοί που ήταν άσχετ. Και να κρυφθούν οι μαθητές στην Παπαγαλία. Ποιος έγραψε τις πιο αηδίες που βάλαν φέτος. Για να ρωτήσω. Όλα στη μένα. Από τότε, από 17. Δικός μας, ραδιοφωνικός είναι. Τα που έπρεπε να παπαγαλίσεις. Βέβαια ήταν. Πρώτα τα περισσότερα ήταν ορισμένα. Είχε πρώτα όλο τον διαφωτισμό. Έπιανε, δεν μπορούσε να καταλάβει κανείς, ήθελε 20 σελίδες να γράφει. Έτσι, μετά πήγανε, το 97 και εγώ δεν εξετάσεις, μαζί του είμαι. Από δύο διαφορετικά κεφάλαια, πολιτιακές, οικονομικά και παιδεία. Ολυμπιακές μετά πήγαν στην εξωτερική πολιτική που ήταν επίσης πολύ δύσκολη. Και μετά πήγα και στο Μικρασιατικό, επίσης όλα τα αντισώς. Το κοκοράκι και λίγο Φωτιάδης μέσα. Όλα τα αντισώς. Όλα τα αντισώς και τα δύσκολα και τα πολύπλοκα. Βέβαια, αφού έβαλαν τόσο εύκολα αρχαία, ήταν φυσιολογικό. Στην πένα όλα. Θα ρωτήσω κάτι, μη θέλεις λίγο, περίμενα να το λέω. Καταλαβαίνω, δηλαδή εσύ δεν έγραψες καλά από ό,τι αντιλαμβάνω. Κάνε 16-17. Α, έγραψες τώρα. Καλά, 17 δεν θεωρείται βαθμός 17 ιστορία. Αλλά με τίποτα που σπίτι. Ιστορία πρέπει να γράψω πολύ καλά και έκθεση νομίζω. Δεν μου λες όμως, οπότε αντιλαμβάνομαι και ιστορία. Σήμερα τα θέματα που μπήκαν ήταν για τους πάρα πολύ καλά διαβασμένους. Έτσι, για τους παπαγάλους. Πανολεθρία, λέει, βάλανε εύκολα τις προάλλες. Λέει, και τώρα να πούμε, μας είδα και μας χαντακώσανε. Από μικρή στα βάσανα. Θέλαμε να δούμε την εξέλιξη αυτού του ανθρώπου. Είπαμε σίγουρα θα παίρνει τώρα τηλέφωνο και θα λέει: έλα, καλησπέρα. Κάπου στην Άρτα ήταν αυτή. Αυτή η Πανολεθρία. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή αναπαυλίτσα. 6:30. Πιάσαμε τώρα εδώ σοβαρότητες παρασκευιάτικες. Με αφορμή, ας πούμε, την εκπαίδευση, την παιδεία. Εμείς θα τα λύσουμε όλα. Και τις εξετάσεις. Και την ψυχραιμία που συνιστούμε. Παλαιότερα, ευτυχώς, ένα από τα καλά της κρίσης, όπως λέγαμε πριν, ότι δεν υπάρχει τόσο άμεση σύνδεση πλέον του πτυχίου με την αγορά εργασίας. Τα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν πολύ δυσάρεστες καταστάσεις από τα παιδιά που, κάποια παιδιά που αποτυχάναν στις εξετάσεις, που φτάρανε μέχρι και να δώσουν τέλος στη ζωή τους. Αλλά τώρα είναι πολύ πιο cool, νομίζω, τα πράγματα. Σου λέει, εντάξει, ούτως ή άλλως δουλειά δεν θα βρούμε, οπότε κάνουμε κάτι να ασχοληθούμε. Και έτσι πρέπει να το σκέφτονται όλοι, να μην το παίρνουν τόσο σοβαρά. Πέρασε, δεν πέρασε. Σε αυτό ευθύνονται πάντα. Οι γονείς οι οποίοι φορτώνουν τις δικές τους προβολές, τις δικές τους επιδιώξεις, τα δικά τους άγχη, τα δικά τους αποθυμένα. Στα παιδιά μπορεί να το κάνουν ασυνείδητα. Δεν λέμε ότι γίνεται εκούσια, γίνεται ακούσια. Είναι μια ατμόσφαιρα η οποία διοχετεύεται. Αυτό, ψυχραιμία, ηρεμία και λόγο επειδή. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα και επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι μια μικρή διασκευή.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην πρώτη μας ώρα του Λόγο Επειδή, στο παρασκευιάτικο Λόγο Επειδή, 6 και 38 πρώτα λεπτά. Καλημερίζουμε τον κόσμο που μπαίνει στην παρεούλα μας. Παρασκευή 7 του μηνού. Αγίας Ζηναΐδος Θαυματουργού, Αγίου Παναγία Κεφαλινίας, Οσία Σεβαστιανής Θαυματουργού. Είναι σημερής Ζηναή, Ζηναΐδα, Παναγής, Πανάγος. Το Πανάγος πόσο με καφέ, ναι. Στον καφέ του Πανάγη το έχουμε κάνει και με στίχο έχει συνδυαστεί το όνομα. Σεβαστιανή, Σεβαστίνα, Σεβαστιάνα, Σεβαστή, Σέβη, Σεβούλα, Σεβαστούλα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Δεν είναι κάποια παγκόσμια ημέρα. Και δεν περιμένουμε και βροχούλες σήμερα. Χτες τις έριξε εκεί πέρα τις τέτοιες της. Κάτι κράου γκρου, κάτι κεραυνούς, κάτι τέτοια από μακριά, κάτι μπόρες. Αλλά φύγανε σήμερα. Θα πατήσουμε ίσως την πρώτη τριαντάρα. Άντε να νιώσουμε καλοκαίρι και την αισθάνομαι εγώ την κάψα. Μέχρι και 31 βαθμούς θα φτάσει το μεσημεράκι το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλεως. Και αύριο μια ξυγυρισμένη 35άρα, η πρώτη της χρονιάς επίσης, τα ρεκόρ, τα πρώτα μπάνια, οι πρώτες φωτογραφίες, τα Instagramια και στα Facebookια αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους, επίσημη έναρξη δηλαδή αυτής της περίοδου. Εδώ θα μου πείτε, μέσω του Instagram πλέον και του Facebook γίνεται και το μεταγραφικό ρεπορτάζ. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Χθες που ξεκίνησε να μπουμπουνίζει, λέει ο γιος μου, θα ρίξει, μου λέει, καρέκλες. Τι καρέκλες ρε, λέω, από το διπλανό στενό, λέω, βλαμμένος με τη μηχανή, τη βγάζει τέτοια ώρα. Από, λέω, δεν καταλαβα. Σου λέω, ο βλαμμένος από το διπλανό στενό, λέω, είναι με τη μηχανή που τη βγάζει τέτοια ώρα και κάνει πολύ θόρυβο. Λέω, δεν πρόκειται, λέω, έχω δει πρόγνωση. Έτσι, έτσι. Οπότε άρχισε κάποια δόση, μου λέει, ο βλαμμένος με τη μηχανή. Λέω, εντάξει, ένα λάθος κάναμε. να βγει ο Φωτιάδης και να πει ένα ανούρισμα, όχι που βγαίνουν κάποιοι μπατμανίδιδες και λένε δίθεν νανουρίσματα. Ή και την άλλη φορά ο Κρύς, είδες, μια χαρά κοιμήθηκε. Ναι, πότε είχαμε πει εδώ στον αέρα με τον Φωτιάδη, ναι, ένα νούρισμα, ναι, όντως. Παρκάρισε κάπου δεξιά, Φωτιάδη, Φωτιάδη. Προσέχει τώρα τον παππού, τον ανουρίζει και τον παππού, να νουρίζει και τον παππού. Νανουρίζει και τον παππού, ναι, νανούρισε το μωρό. Λοιπόν, έχω το θέμα στην έκθεση. Για να ακούσουμε, έκθεση σήμερα, δηλαδή είναι ελληνική γλώσσα, είναι η έκθεση δηλαδή. Δεν αλλάξει. Ξέρω αν δίνουν σήμερα, αλλά σήμερα δίνουν, μου δώσανε, ναι, το θέμα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πες. Η ευδοκίμηση των Ισπανών ποδοσφαιριστών στην Ελλάδα και η αρρωγή τους στους προέδρους. Κέρδη και συνέπειες. Μάλιστα. Αναπτύξτε το θέμα. Αυτό είναι πολιτική οικονομία. Συνδυαστικό το θέμα. Η αρρωγή και η ευδοκίμηση, φίλε. Μάλιστα. Ωραία. Το είχαν βάλει. Ξανά το έχουν βάλει αυτό. Το 1980 κάτι, δεν θυμάμαι. Ναι, 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 ναι. Κάτι μου λέει σαν τέτοιο είναι αυτά τα γνωστά τα κλισέ. Το 1985. Ναι, ας αναπτύξουν τα παιδιά εδώ τι γνωρίζουν. Μάλιστα. Άμα ακούνε Λόγο Επειδή. Ωραία. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν. Καλή συνέχεια. Έτσι, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Κύριε Μπάμπη, θέλω μία αφιέρωση. Παρακαλώ. Θέλω το Friday I'm in Love από τους The Cure. Εντάξει, θα το βάλουμε. Κλείσει. Γιατί είναι Παρασκευή σήμερα και ταιριάζει με τη μέρα. Ό,τι πιο κλισέ υπάρχει για αυτή την ημέρα. Friday I'm in love. Ναι, ναι. Είσαι in love, αγόρι μου, είσαι in love. Πολύ, πολύ love. Γουαδελούπα. Ο Θελή Μεντινό, Φρανς, το Παρί σημαίνει. Το έχει χάσει, το έχει χάσει το μυαλό. Ο φίλος μας ο Λευτέρης. 2-31-0-2-4-3-8 για να δώσουμε και τα θέματα βέβαια. Θα έπρεπε σαν εκπομπή προβλέψεων και προφητιών να καταρτήσουμε μια παλέτα πιθανών θεμάτων. 2-31-0-2-87-3-8 οι τρόποι επικοινωνίες. Φέρνει και ενώ μηνύματα για αποστολή στο 545-26 και Λόγο Επειδή στα ίντερνετ και στα Facebook και μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα μας. Από αθλητικής απόψεως και επικαιρότητος βεβαίως. Λέγαμε νωρίτερα ότι το ρεπορτάζ γίνεται πολλάκις. Είμαστε οι πρώτοι που
Μπήκαμε μέσα στη νέα τάξη πραγμάτων και το είχαμε υπερθεματίσει και υπερτονίσει. Το ρεπορτάζ γίνεται πλέον μέσω των διαδικτύων. Ο κόσμος του ΠΑΟΚ Φερρυππίν τώρα στα μεταγραφικά είναι πάντα συντονισμένο στο Instagram του Γιώργου του Σαββίδη, το τι θα αναρτήσει για να ερμηνεύσει σε μερικές έτσι με αφιλεγόμενες αναρτήσεις περίεργες το τι μπορεί να εννοεί και τι μπορεί να έρχεται στην ομάδα. Χτες άκουγα σε ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών που είχαν θέμα για τον Μπέρκ. Επίκειται ενδεχομένως η μετακίνηση του στην ομάδα του Ολυμπιακού και έλεγε τώρα εδώ ο παραγωγός, ο ραδιοφωνικός, ότι είδαμε τον Μπέρκ να κάνει ανάρτηση στο Instagram από τις διακοπές του χαλαρός. Μια φωτογραφία χαλαρός. Σου λέει για να ανεβάζει, λέει τώρα τέτοια φωτογραφία μέσα στην ξάπλα και μέσα στη ρέκλα. Διακοπές είναι ο άνθρωπος. Αν εκεί μέσα να τρώει τα νύχια του δηλαδή. Πρέπει να έχει διευθετήσει το θέμα της μεταγραφής του, αφήνοντας σαφέστατες έτσι. Σαφέστατο. Υπονοούμενο. Ότι έχει κλείσει στον Ολυμπιακό. Δεν γίνεται γιατί από τον Ολυμπιακό Φερρυππίν πολιορκείται αυτή τη στιγμή ή λέγεται ότι πολιορκεί τον Μπέρκ. Οπότε για να ανεβάζει, να πούμε έτσι απλά και ξάπλα, τόλισε το οικονομικό του, τόλισε το μεταγραφικό του και πλέον μπορεί να κάνει τα μπάνια απερίσπαστος. Ανάλυση αναρτήσεων. Πάμε σε άλλη διάσταση, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπορείς να βάλεις και το brown sugar, δεν με πειράζει. Εντάξει, μ' αρέσει που μας δίνεις και τις επιλογές. Στην εδώ, στην Θεσσαλονικούλα μας, με τα γραφικά δεν είχαμε καμία ανακοίνωση. Ήρθε ο Ροντρίγκο Σοάρες στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Υπέγραψε για τον Άρη ο Σούντγκρεν. Έπεται και συνέχεια. Ασφαλώς. Όσο περνάνε οι μέρες, να αρχίζουν και κάτι ψιλογκρίνιες. Πήρε το αυτί μου. Επειδή είμαστε εδώ θεωρητέ και αναθεωρητέ και αναλυτέ αθλητικού κλίματος, πήρε λίγο έτσι μια κατάσταση δυσφορίας, να το πω, ή μια κατάσταση στην απαρχή της κρίνιας για τους παοξίδες. Έλα βρε τώρα βρε. Εντάξει, τώρα φέρε κανένα παίχτη. Καλοί όλοι αυτοί που έχουμε, αλλά πως θα πάμε Champions League και άλλα τέτοια όμορφα. Γιατί δεν γίνεται ρε παιδί μου τώρα με τα γραφική περίοδος χωρίς κρίνια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και θέλω στη δουλειά. Δώσε. Τι έγινε, Μπάμπη? Πού είσαι, αγόρι μου? Εσύ ρε, ο Χαμπουτζής, να βάζει, να μπαίνει και στο YouTube, ας πούμε, και να ακούει τραγούδια. Γιατί είμαστε εμείς εκπομπή. Έτσι. Ή να παίρνει στην Αθήνα να τα ζητάει αυτά, να πούμε. Αυτά, ναι. Δεν έχει στην Αθήνα. Τι να κάνουμε. Τα έχει πάρει όλη η Αθήνα, όλη τη μουσική την έχει πάρει. Έχει πάρει τον Ρέμο. Αυτοί, έχει πάρει τον ένα. Ξέρουν 40 παλικάρια τη λεβαδιά. Δεν ακούγονται αυτά. Ναι ρε Μπάμπη, τι να λέμε τώρα. Εγώ Μπάμπη για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ποτέ. Να μην περιμένουν οι δίπλα και χωρίς μεταγραφές, γιατί το ταμείο είναι μείον, Μπάμπη. Όταν στα λέμε εμείς δεν τα πιστεύεις. Α, μάλιστα. Λες δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ φέτος θα κινηθεί σε ρηχά νερά με τα γραφικά. Έτσι θα κινηθεί. Έτσι κι αλλιώς χαίρι δεν έχει. Δεν ούτε έχει. Ευρώπη δεν θα βγει. Α, το έχει χάσει. Οπότε κάνει δηλαδή πλέον. Φέτος, πετάει. Σου λέω από τώρα, σου λέω ψάξε το δεύτερο. Πετάει λευκή. Ο πρώτος ποιος ήταν, Ολυμπιακός? Ο Άρης. Ο Άρης. Που πήγα να πω την κουβέντα, ξέρεις, όταν μιλάμε μεταξύ μας. Πετάει όλα. Πετάει λευκή πετσέτα ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, αλλάζω και τα κόζια τώρα, καταλαβαίνεις τι θα γίνει. Τελείωσε. Ναι. Μάλιστα. Το ψάξουμε το δεύτερο. Εντάξει, οκ. Πρώτος Άρης. Εντάξει, πρώτος. Μα δεν με ενδιαφέρει να βγω και πρώτος, να σε πω. Κάτσε, αλλά πρώτος πού, στις καρδιές μας. Ρε φίλε, αυτά θα έχει τα play-off μετά. Κατάλαβες. Ναι, αλλά στα play-off. Κάτσε. Για να αποκτήσει ενδιαφέρον, ας πούμε, θα τους έχω κοντά. Κάτσε. Θα πάνε να πλησιάσουν.
στα περσινά, ας πούμε, play-off, αν με την περσινή βαθμολογία οι ομάδες πηγαίνανε στα play-off, ο ΠΑΟΚ θα είχε με τον Άρη 40 βαθμούς διαφορά είχανε πέρυσι. Και τι σχέση έχει αυτό? Ναι, στη βαθμολογία μεταφέρεται αυτή, στα play-off μεταφέρει τη βαθμολογία. Άμα ήταν play-off δεν θα είχαμε 40 βαθμούς. Α, έτσι λες. Μάλιστα. Άσους αυτούς τους καημένους να ζουν με όνειρα τώρα. Τελείωσε. Από τι καημένους. Ερχόμαστε δηλαδή αυτό. Τιποτάδες δεν υπάρχουν. Απλά τρέλα. Πρωί ανησυχία κι εσύ. Άντε καλημέρα Γιάννη σου μάζει δεν θυμάμαι. Όχι ποτέ, 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 ποτέ. Το έφετο των άλλων ομάδων κύριε και κύριοι. Πώς πήγαν στις εφημερίδες εδώ της Θεσσαλονίκης τα νέα από την Αθήνα, τα νέα των άλλων ομάδων. Σαν το υπόλοιπο Αττικής ένα πράγμα. Έτσι και ο φίλος μας ο Βευγάτος για άλλες ομάδες δεν μιλάει. Ψάξτε λέει το δεύτερο. Τελειώσαμε κύριοι. Μην κατεβείτε οι υπόλοιποι στο πρωτάθλημα καν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Και το Sugar Brown μόνο. ΑΕΚ μόνο και σ' όλο ΑΕΚ Λιβόρνο. Έτσι ΑΕΚ μόνο και ΑΕΚ Λιβόρνο. Κάνει και ρήμα. Κάνει και ρήμα. Ποδοσφαιρικός είχαμε και λίγο χθες αυτό το παιχνιδάκι για το UEFA Nations League, τον ημιτελικό μεταξύ Ολλανδίας και Αγγλίας, που βρήκε νικήτρια στην παράταση και με ανατροπή την ομάδα της Ολλανδίας. Η Αγγλία προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με ένα πέναλτι του Rashford. Ισοφαρίστηκε στο 73, το οποίο έκανε ο Ντελίτ, αλλά πήρε το αίμα του πίσω και ισοφάρισε στο 73. Στην παράταση, με αυτό το γκολ του Walker και ένα γκολ του Promes, η Ολλανδία κέρδισε το εισιτήριο για τον τελικό αυτής της νέας διοργάνωσης, που προσπαθούμε ολίγο τι να την συνηθίσουμε. Μέσα στη χρονιά εκφραστήκαμε, νομίζω, το σύνολο των Ελλήνων φιλάθλων, τι είναι αυτό το πράγμα τώρα που μας βάλανε και διακόπτουν τα πρωταθλήματα. Αλλά από την άλλη, βλέποντας με τον τρόπο τον οποίο τον υποδέχτηκαν οι ξένοι φιλάθλοι, εμένα μου δείχνει ότι μπορεί και να έχει έτσι ένα μέλλον. Δηλαδή και οι Πορτογάλοι γεμίσανε το γήπεδο και οι Άγγλοι και οι Ολλανδοί ταξιδέψανε. Θα μου πεις γιατί να μην ταξιδεύεις τώρα αρχές Ιουνίου Πορτογαλία. Μια χαρά. Αφού στη βρόχα, γιατί η Πορτογαλία είναι ο λίγο τίσα τα Γιάννενα, που την ώρα έχει βροχές και καταιγίδες. Να φας κανένα ψάρι Ατλαντικού. Εντάξει, το είδαμε λίγο το ματσάκι. Προς το τέλος ξυπνήσανε εκεί οι ομάδες. Γενικά στο πρώτο μήκο ψιλοκοιμόμουν. Περισσότερο προσπαθήσαν άπαντες να αποφύγουν οι Άγγλοι. Μάλλον δεν θέλανε καν να πάνε παράταση, αν μπορούσαν να το είχαν φάει και από την κανονική διάρκεια το τέρμα. Την Κυριακή ο τελικός ανάμεσα σε Ολλανδία και Πορτογαλία, και ο μικρός τελικός ανάμεσα σε Αγγλία και Ελβετία. Η Ολλανδία που σας την είπαμε εμείς εδώ, ξέρω να ακούνε λόγο επειδή που ερμηνεύει τα γεγονότα. Ψιλοέρχεται η Ολλανδία και την περιμένει και πολλοί κόσμος. Έχει μια νέα φουρνιά, κυρίως αμυντικών βέβαια ποδοσφαιριστών. Αυτό που λείπει λίγο από την Ολλανδία, γιατί κάναμε μια έτσι ιστορική αναδρομή ότι ανά 10 χρόνια βγαίνει μια καλή φουρνιά, αυτό που λείπει είναι ένας μεγάλος φόρος στην παρούσα φάση για να την δρεώσει και να την ξανακάνει πολύ δυνατή. Πάντα είχε το πεις Βαν Μπάστεν, Βαν Νίστελρόι, Μπέργκαμ και ούτω καθεξής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ, Μπάμπη μου, για άλλους ακροατές δεν μιλάω. Αλλά εκεί στη Ντουντελάντ, στο Λουξεμβούργο και σε κάποιες άλλες ομάδες που έχουν βγει στο Europa League, ρωτάνε αν παίζει ο Ολυμπιακός Βόλου για να χάσουν στο γήπεδο και να περάσουν στα χαρτιά. Ολυμπιακός Βόλου, γιατί το λες αυτό? Έχει παίξει Ευρώπη Ολυμπιακός Βόλου? Είχε γίνει κάτι τότε, είχε παίξει Ευρώπη? Ναι, είχε παίξει Ευρώπη. Ναι. Νίκησε μια ομάδα από το Λουξεμβούργο. Ναι, και μετά αποκλείστηκε. Δεν το θυμάμαι καθόλου, αποκλείστηκε. Και μετά του είπαν ότι επειδή κάποιοι αγώνες ο δήμαρχος τους είχε μπερδέψει, ότι θα περάσει η ομάδα από το Λουξεμβούργο και η ομάδα του Βόλου θα πάει άλλη κατηγορία. Μάλιστα.
Ναι. Και ρωτάνε, και ρωτάνε. Δεν το θυμάμαι. Έχουμε καμιά τέτοια περίπτωση φέτος. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Φέτος δεν υπάρχει. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Ναι. Αυτοί γιατί ρωτάνε. Κάτι θα έχουν στο μυαλό τους, μπάβη μου. Μάλιστα. Μάλιστα. Ολυμπιακός Βόλου είχε παίξει με την. Με ποια έχει παίξει ότι μία έχει μην Ντιφερντάνς. Μια ομάδα από το Λουξεμβούργο, ναι. Ντιφερντάνς. Ναι. Πώς λέμε, Ντεκαντάνς. Τέτοια κατάσταση. Ωραία. Αυτή. Μάλιστα. Αυτά. Έγινε. Χαιρετούμε, χαιρετούμε, χαιρετούμε. Άντε να έρθουν και λίγο και τα ευρωπαϊκά. Έχει ακόμα. Θα περάσει, θα περάσει. Μάνε και αυτό να φύγει. Ποιο καλοκαίρι τώρα, ρε. Φέρτε μπαλίτσα στο λαό, να πούμε. Πάρτε λίγο να κινηθεί το είναι μας. Σήμερα η μέρα περιλαμβάνει και προκριματικά για το Euro, ξεκινάνε. Στις 7 Γεωργία, Γιβραλτάρ και τα υπόλοιπα όλα τα μάτς στις 9.45. Καλό προγραμματάκι. Αυστρία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Πολωνία, Δανία, Ιρλανδία, Λετωνία, Ισραήλ, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μαυροβούνιο, Κόσοβο. Ωρε μάγκα μου, αυτό το βλέπεις. Νήσι Φερόε, Ισπανία, Νορβηγία, Ρουμανία, Ουκρανία, Σερβία, Σουηδία, Μάλτα και Τσεχία, Βουλγαρία. Εμείς αγωνιζόμαστε αύριο απέναντι στην Ιταλία, για όσο το γνωρίζουμε. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Κύριε Μπαμπίνο, να σε κάνω μια ερώτηση. Ένα στο τελικό, στο τελικό του Βόλου, η αποστολή του ΠΑΟΚ, πού είχε, στο ξενοδοχείο του Μπέου, στο ξενοδοχείο του Μπέου ή σε ξενοδοχείο του φίλου του Μπέου είχε κοιμηθεί. Δεν έχω ιδέα, δεν έχω ιδέα. Είχε καταλύσει. Τσάω. Δεν έχω ιδέα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Και στο ξενοδοχείο του Μπέου να ήτανε. Κάνω εκεί, δεν ξέρω αν ο Χιλιάς Μπέος έχει ξενοδοχείο. Και φίλος, δηλαδή απαγορεύεται το να βρεις ένα ωραίο μέρος να καταλύσεις. Από πού και ως πού. Και μπασκετάκι και σήμερα τα ξημερώματα για τους λάτριδοι του NBA. Ο τέταρτος τελικός, το Game 4. Και πάλι στην Oracle Arena, Golden State Warriors των πάρα πολλών προβλημάτων υποδέχονται εκ νέου τους Toronto Raptors. Παρασκευή είναι καλή μέρα γιατί αρκετοί θα έχουν την ευκαιρία να το ξενυχτήσουν και να το παρακολουθήσουν, είτε επιστρέφοντας από κάποια έξοδο, είτε να το βάλουμε στο προγραμματάκι τους, να μην βγουν, να βάλουν ένα ξυπνητηράκι και να παρακολουθείς το ματσάκι, που δεν έχουν την ευκαιρία τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας που προέχει πρωινή εργασία. Τι ώρα είναι αυτό, μας είναι εδώ, μας κρύβουν τις ώρες. Λογικά τρεις. Λογικά, έτσι από μόνος μου. Γιατί τις Παρασκευές είναι λίγο νωρίτερα. Κάτσα το βρούμε ρε παιδί μου, θα ξενημερωτική εκπομπή είμαστε τώρα. Δεν μπορεί. Μπάσκετ, κάτσε, άμα δεν πεις ας πούμε μέσα στις στοιχηματικές, δεν θα σε βγάλουν ένα πω. Golden State Warriors, το Toronto Raptors, λογικά 3 και φυσικά το παιχνίδι είναι στις 4. Επιμένουν να έχουν υπερφαβορεί τους Warriors, δεν ξέρω αν θα παίξει ο Clay Thompson, να σας πω την αλήθεια. Στο 1.55 ήταν το ποσοστό που είχαν και στο προηγούμενο παιχνίδι. Σου λέει ρε παιδί μου, παράλληλα τα προβλήματα, δεν γίνεται η Toronto να κάνουν και δεύτερη νίκη μέσα στην Oracle Arena. Θα το πάρω κάπως πατριωτικά οι Warriors και θα επιστρέψουν στις επιτυχίες. Και τενισάκι σήμερα πρέπει να έχει ωραίο ματσάκι για εμάς που ασπρίσαν τα μαλλιά μας, να πούμε, στην αντισφαίριση. Ρολάν Γκαρός. 7 δεν έχουμε, 7 του Ιούνιου, ναι, στη 1:50 το μεσημέρι, Φέντερερ εναντίον Ναδάλ, με αδιαφιλονίκη το φαβορί τον Ναδάλ, όχι απλά για να κερδίσει αλλά για να πάρει το ματσάκιο με 3-0 κιόλας. Και Νόβακ Τζόγκοβιτς, Ντομινίκ Τιέμ, ένα λίγο πιο αμφίροπο παιχνίδι, με τον Τζόγκοβιτς πάλι να είναι το φαβορί στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Είναι οι 4 καλύτεροι ταινίστες ούτως ή άλλως. Υπάρχει μια βλέψη του Τσιτσιπά προς το δεύτερο παιχνίδι, διότι αν αποκλειστεί ο Τιέμ
από τον τελικό αυτομάτος ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανεβαίνει στο νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, παρόλο το ότι αποκλείστηκε από τους 16 του θεσμού. Να πούμε και ένα όμορφο κλισέ. Εντάξει, Φέντερ θα πάρει ένα σετάκι ρε παιδί μου, δεν μπορεί σετ σετ να το παίξουμε όπως είναι το γκολ γκολ. Τίποτα, εντάξει. Το μεταξύ, άμα πείτε να δείτε έτσι από περιέργεια, έχει περάσει όλος της ημέρα. Να δείτε τις, τις επιλογές πονταρίσματος που υπάρχει στο τένις. Πόσα spin, πόσα forthand και πόσα τέτοια που λέει ο αγαπημένος μας ο Δημήτρης ο Χατζηγεωργίου. Αυτά τα ολίγα κυρίες και κύριοι από την αθλητική ατζέντα της ημέρας. Εν γέννη του Σαββατοκυριάκου. Αν ζητήσετε και τα παιχνιδάκια των εθνικών, κάτι τι θα έχει να παρακολουθήσουμε. Είπαμε το δικό μας το μάτς αύριο σε 9.45 στο ΆΚΑ. Η Ελλάδα υποδέχεται την Ιταλία σαββατιάτικα. Το πιο σπουδαίο παιχνίδι στον όμιλο της χώρας μας. Η εθνική την οποία αγαπούμε να μισούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Στην κουτσουπιά, στην κουτσουπιά, στις 20 του Μάη. Θα πάμε με τον Μπατμανίδη να στήσουμε το πιο μεγάλο πάρτι. Έτσι, στην κουτσουπιά, στην κουτσουπιά. Λοιπόν, το πιο μεγάλο πάρτι στα Ριτζιανά γίνεται εδώ στο λόγο, επειδή 7 η ώρα θα πάμε να κάνουμε τη μικρή μας ανάπαυλα και να επιστρέψουμε δυνατοί αγέροχοι, γιατί είναι και Παρασκευούλα. Όχι, δεν είναι 6 ώρα. Μην ταράζεστε, δεν γυρίσαμε το χρόνο πίσω. Αλλά υπάρχει και ο κόσμος που μπαίνει τώρα στην παρεούλα μας μετά τις 7 που συνδέεται και θέλει να ακούσει το άσμα που συνοδεύει τις Παρασκευούλες και δεν έχει την ευκαιρία. Θα του έλεγα εγώ βέβαια να ξυπνάει από τις 6 για να τα ακούσει. Διότι αυτή η εκπομπή είναι με συνέπεια και με συνέχεια. Και όλοι δουλεύουμε σαν βλάκες μέρα. Δεν είναι αυτοτελή τα επεισόδια, δεν είναι αυτοτελή τα ημίωρα, δεν είναι αυτοτελές τίποτα. Κανένας μας δεν θα είχε ούτε. Λίμπερο 107,4 λόγο επειδή. Καλημέρα. Άντε, άντε, θα σας καλημερίσουμε και εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρεούλα μας. 7 και 8 πρώτα λεπτά. Τρίβετε τα ματάκια. Προσπαθείτε να τα ανοίξετε, άντε να το φάμε και το σημερινό το βόηδι για να έρθει το Σαββατοκυριακάκι μας. Να κάνουμε και ίσως το πρώτο μανάκι, ίσως λέω εγώ, για κάποιους όχι εμείς, όλοι ασπρουλιάριδες. Λίγο τα ανακοινηθεί το ίντερνετ ρε παιδί μου, λίγο το Facebook. 2-31-0-2-7-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 545-26 και λόγω επειδή τα ίντερνετια μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε με την εκπομπούλα και εκεί στα inboxιακά. Καλημέρα στην γραμμούλα. Το Sugar, το Brown και το Friday I'm in love ακόμα το περιμένω και έχω να βγάλω τη Φανιντέ, τη Φανιντέ έξω βόλτα. Γάλτινα. Και θα το περιμένεις. Σαββατοκύριακο. Ακόμη. Διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο ρεπορτάζ. Ανοίγω τώρα μια ιστοσελίδα και λέει ρε παιδί μου τώρα έτσι, πρώτο θέμα έχει κιόλας. Γι' αυτό λέει έκανε το πάρτι ο Ζαμπά. Τι πάρτι έκανε ρε συνάμε. Γιατί πρέπει να το ασχοληθούμε. Όπως διαβάσατε λέει πριν μερικές ημέρες, ο Λέο Ζαμπά πραγματοποίησε ένα μεγάλο πάρτι στη Βραζιλία και όχι στην Κουτσουπιά. Πλέον έγινε γνωστός και ο λόγος που επιθετικός του ΠΑΟΚ αποφάσισε να διοργανώσει αυτή τη γιορτή. Ο Βραζιλιάνος λέει με αυτό το πάρτι θέλησε να γιορτάσει το γεγονός πως κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελο με τον ΠΑΟΚ, αλλά και τα γενέθλιά του. Βέβαια τα γενέθλιά του είναι στις 2 Αυγούστου. Ρε εσύ λέω. Τώρα 2 μήνες πριν. Ωστόσο λέει εκείνη την ημέρα θα βρίσκεται μακριά από τους φίλους του και την οικογένειά του, μιας και θα έχει υποχρεώσεις με το δικέφαλο. Οπότε προκαταβολικά είπε να κάνει ένα πάρτι γενεθλίων. Έτσι κάνα δίμηνο πιο μπροστά. Χαλά στην πιάτσα λέω Ζαμπά, να σου πω εγώ τώρα εδώ προσωπικά, διότι εμείς ψάχνουμε τρόπους όποτε έχουμε τα γενέθλιά μας να αποφύγουμε
τι συναισθιάζεις, είτε με το α, έχω δουλειά, είτε με το ένα ή με το άλλο. Και εσύ, δύο μήνες πιο μπροστά, πας και κάνεις πάρτι γενεθλίων, μην αφήνοντας κανένα περιθώριο να δικαιολογήσουμε τη θέση μας. Δεν γιορτάζονται τα γενέθλια πιο... Καταρχήν τα γενέθλια δεν γιορτάζονται πιο μπροστά. Πιο μετά, ναι. Πιο μπροστά, όχι. Αλλά από την άλλη φαίνεται εκεί στη Βραζιλία ψάχνανε αφορμή για... για πάρτι, τι να πούμε. Καλά το κάνεις, παιδί. Για σε μαλώσουμε κιόλας, που σε μαλώσαμε, αλλά οκ. Okay. Καλημέρα στη γραμμούλα. Βάλε τους κιούρια. Βέβαια από την άλλη, δεν καταλαβαίνετε τώρα, ας πούμε. Αυτό είναι σαν ένα είδος μουρμούρας. Βάλε εκείνο, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο, δεν το κάνω, δεν το κάνω. Στο τέλος, πες, για να μην ακούω. Αλλά... Άντε, πάρτο. Πάρτο να ησυχάσουμε. Χτυπάει πάλι η γραμμή. Αρχίζω και φοβάμαι. Διότι όπως αναποκαλύπτουνε... και η έρευνε, δεν τα λέμε κι εμείς τώρα εδώ, τι μπορεί να, που μπορεί να οδηγήσει η μουρμούρα, τι επιπτώσεις έχει στην ανθρώπινη υπόσταση. Υπάρχει μια έρευνα η οποία λέει, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι οι γκρινιάρες κοπέλες κάνουν τους άντρες πιο υγιείς. Έχεις κανένα βήχα, έχεις καμιά αρρώστια, για γκρίνιαξε λίγο εδώ. Αχ, αχ, περδίκι έγινε, άνοιξε μέσα μου το όλο μου το είναι. Ούτε Ρονάλ, ούτε ο Τριβίν. Εδώ, καθαρίσαμε, αχ, για να δούμε. Γραμμούλα, ποιος. Καλημέρα, ναι. Έλα, τι θες. Έχω στις 10 η ώρα πετικιούρ, βάλε τους κιούρ. Αχ, πολύ αστείο, γελάσαμε. Πάνω απ' όλα υγεία δεν λένε. Στο εξής λοιπόν, οι άντρες καλούνται να βάζουμε από το Νεάπολης, είναι το site. Νεάπολης, είμαι στραβό στόμα και έτσι, πάνω απ' όλα υγεία δεν λένε. Στο εξής λοιπόν, οι άντρες καλούνται να βάλουν αυτή τη φράση στην καθημερινότητά τους, όχι υιοθετώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής. Όπα, μπήκε το Σαββατοκύριακο από πίσω, το ακούμε συνέχεια, Πανάγια και Χριστέ. Αλλά αποδεχόμενοι τα όποια νευράκια των συντρόφων τους. Αθλητικό συντάκτης έγραψε το άρθρο. Με συν τις όποιες καθυστερήσεις, για να λέει συν τα όποια νευράκια. Σε περίπτωση λοιπόν που τόσο καιρό καταπιέζεις την γκρίνια σου και γενικότερα την κακοκεφιά σου, προκειμένου να μην σου βγει το όνομα, παρένθεση της υστέρος, ήρθε η ώρα να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο να εκφραστεί. Πρώτον, γιατί σύμφωνα με μία άλλη έρευνα, όσοι γκρινιάζουν ζουν περισσότερο. Βέβαια, τρώνε την ψυχή των άλλων. Είτε. Και δεύτερον, γιατί νέες μελέτες θέλουν το bad mood σου να έχει καλή επίδραση στην υγεία του συντρόφου σου. Γκρινιάζω για την καλή υγεία. Καλησπέρα. Είμαστε 7 αδερφάκια και γκρινιάζουμε για την καλή υγεία να έχετε. Ένας πάνω λέει το άρθρο, δύο τριγώνια. Και θα το αναλύσουμε σε λίγο το θέμα των ερευνητικών εδώ διαστάσεων που θα λάβει. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον 554 που γράφει: τώρα αρχίζει η εκπομπή στις 6.48 στο λεφτό το μήνυμα. Ίσως γιατί βγήκε τότε ο Πασχάλης γι' αυτό. Αλλά καλημέρα στην γραμμούλα. Δεν μπορεί. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει. Καλά είμαστε εσύ. Καλά μωρέ. Ξύπνησε μια 5 ώρα και έπρεπε να κοιμηθεί. Καλά έκανες αγόρι. Μα άμα κοιμάστε εσείς είναι σαν να κοιμάμαι εγώ. Όχι, την άκουσα την εκπομπή που ξεκίνησε 6 ώρα, αλλά βαριόμουν να σηκώθηκα. Αλλά βαριόμουν γενικά, ξέρεις, βαριόμουν την εκπομπή. Δεν μπορούσες να πεις. Δεν πειράζει. Αχ, ξεκίνησες να δουλεύεις και... Ορίστε. Ξεκίνησες να δουλεύεις. Όχι, περιμένω να με καλέσουνε. Α, περιμένεις να κληθείς και να δώσεις το... Θα πάω δηλαδή, αυτό εννοώ. Α, εντάξει, οπότε απόλαυσε αυτά τα τελευταία πρωινά. Ραστώνεις και ηρεμίες. Θα με κρεμάσουνε. Δεν είναι τώρα, ποιος θέλει να πάει να δουλεύει ρε. Άσε μας τώρα. Το αποκλειστικό που έχεις για τον μπάσκετ τελικά ισχύει. Αποκλειστικό δεν ήταν. Αποκλειστικό, απλά διάβασα το αποκλειστικό. Τι επειδή... Διαλύευση του tweet που έκανε. Εντάξει, οκ, okay, ρε παιδί μου, δεν έκανα και τίποτα. Ιντερνετ άνοιξα. Αυτό που κάνουν βέβαια όλοι οι ρεπόρτερ, εδώ που τα λέμε. Ναι. Αναπαράγουν σε ειδήσεις από το ίντερνετ. Ναι, αυτό
το αποκλειστικό του Δημήτρη του Καρίδα που το μετέφερε στον κόσμο. Ναι, το είδαμε και στις σελίδες. Το μοίρασα σε διάφορα γκρουπ του ΠΑΟΚ και γι' αυτό σε πήρε τηλέφωνο. Και τελικά γράφτηκε ρεπορτάζ για αυτό το πρώτο. Γράφτηκε ρεπορτάζ, εντάξει. Το ακούσατε πρώτοι εδώ απλά. Διότι εμείς ξυπνάνε πρωί τα πρωί. Εμείς ξυπνάνε πρωί γι' αυτό. Εντάξει, εντάξει, οκ, ρε παιδί μου. Υπάρχει ένα. Ναι, διάβασα κι εγώ ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον από έναν επιχειρηματία. Αυτό. Τέσσερα, δεν μου πολύ γεμίζει το μάτι αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Όπως διαβάζω, τι παναγίνει. Ναι, τι παναγίνει, δηλαδή. Να μπουν σε διοίκηση πρωτοδικείων, να αναλάβουν το management, να δούμε. Ναι, τι περίμενες, να έρθει ο άλλος να πληρώσει χρέη για να πει, έλα, το έχουμε εδώ να γίνουμε Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όχι, τέλος πάντων, θα δούμε. Μ' αρέσει όμως, έτσι σαν γνήσιος παοξής βγήκες να κράξεις. Έλα, βρε τώρα, βρε, ποιοι είναι αυτοί τώρα. Δεν βγήκα να κράξω, πήγα να πω τις ανησυχίες. Ναι, μιας και τα πράγματα είναι αυτή τη στιγμή στην καλαθόσφαιρα συγκλονιστικά. Όχι, καλύτερα να μπει κάποιος γιατί θα πέσουμε στην Α2. Ναι, ισχύει αυτό. Ας πέσει ο Άρης, ρε παιδί μου, να γελάμε. Μάλιστα. Μη πέσει εσύ και γελάει ο Άρης. Ναι, εγώ μέσα θα με αναλάβουν επιχειρηματίες. Καλά, ναι, αλλά η οποία δεν σου είχε μπει στο μάτι όμως. Καλύτερα θα πάω τουλάχιστον. Καλύτερα, δεν θα πέσει τουλάχιστον. Μάλιστα. Για να δούμε, για να δούμε. Οι πρωταθλητές καλοκαιριού τι λένε, βγάλαν γλώσσα πάλι. Σέχουνε εδώ πέρα. Ερχόμαστε. Έρχονται. Ναι, με κινήσεις ουσίας. Ναι, ναι. Αυτό όμως ο Άρης δεν μας το είχε συνηθίσει σε ουσιαστικές κινήσεις. Μεγαλομανία λέγεται, ρε φίλε. Μεγαλομανία λέγεται. Δεν είναι μεγαλομανία, δεν πήρε και κάτι. Θέλω να πάω από τον Τάμπο, θέλω να πάω και αυτή. Αυτό ζήλιο. Αυτό σου λέω. Κινήσεις ουσίας. Συνήθως ο Άρης κινούνταν σε κάτι Λάτιν στοιχεία έτσι που έδιναν ένα πιο φαντεζή κλίμα. Ενώ τώρα με Σκανδιναβία και με αυτά, εμένα μου αρέσουν περισσότερο αυτές τις κινήσεις. Θα δούμε. Δεν είναι για πρωτάθλημα η ομάδα όμως. Εντάξει, who knows. Το να πάρεις πρωτάθλημα σημαίνει να κάνεις και μεταγραφές, να έχεις ένα budget 10-15 εκατομμύρια ευρώ. Ολυμπιακός όμως, Ολυμπιακός είναι αντιπαλός μου. Ολυμπιακός. Θα παίρνει και τον Ματέο Γκαρσία. Ναι, θα πάρει και τον Ματέο Γκαρσία λες. Αυτά διαβάζουν, Αυτά διαβάζουν. Θα πάρει και Μπέργκ, πήρε Βαλμπεγουένα. Στην Ομόνια χθες το διάβασα. Ο Μπέργκ λέει έκλεισε την Ομόνια. Μάλιστα. Και να μην τον πάρει. Δεν είμαι σίγουρος, και το πρέπει να ήταν από τον Νόβα σου, νομίζω. Συζητάει το Βερμάλεν, δεν είναι άσχημος. Είναι Παναθηναϊκού δηλαδή, αυτό εννοώ. Δεν είναι καθόλου άσχημος ο Βερμάλεν, για τον Ολυμπιακό. Ναι. Να τα λέμε και αυτά. Αυτά. Ναι, εντάξει, έγινε. Δούλευες, εσύ έκανες. Όχι ρε, τι να δω, δουλεύω, δουλεύει το μυαλό, δουλεύει. Όχι το βράδυ, ενώ το βράδυ. Όχι, ο Φουρνάρης πήγε σε ένα... σε ένα live και μου έλεγε και τον πόνο του. Αυτά τα έκανε τέτοια. Μάλιστα, έγινε. Καλώς, φιλιά, τσάω. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και νόημα μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ίντερνετ και εκεί βρισκόμαστε και σε διαλεγόμαστε, είπαμε έχουμε και ερευνούλες. Η οποία την διακόψαμε. Οχ, τηλέφωνο ποιος. Καλημέρα. Γεια σα, άρχισε σε τέτοιο. Σήμερα θα πάμε να παίξουμε over 17,5 κοψίματα του Λευτέρη. Δεν έχω όρεξη. Πότε προλαβαίνει και μας παίρνει, έλα εσύ είσαι. Μόνο από τη γραμμή, πάμε, έλα εδώ, όχι. Λοιπόν, λέγαμε για την εγκρίνια, λέει η εγκρίνια της συντρόφου μπορεί να φέρει καλή υγεία στο... στον άλλον τον σύντροφο. Σύμφωνα με μελέτες που έγιναν από ειδικούς του Πανεπιστήμιου του Μίσιγκαν και του Πανεπιστήμιου του Σικαγού, μ' αρέσει που το κλείνει, πιο συγκεκριμένα όμως η ανάλυση τους έχει να κάνει με το κατά πόσο η οξυθυμία επηρεάζει την υγεία των ατόμων που βρίσκονται σε μια σχέση, δίνοντας έμφαση στις πιθανότητες να εμφανίσουν διαβήτη. Μη μου ανεβάζει το ζάχαρο που λέμε δηλαδή. Συνολικά 1228 άτομα μαζί με τους συντρόφους συμμετείχαν στην ελόγω μελέτη. Τα ζευγάρια ερωτήθηκαν για τα επίπεδα ικανοποίησης που ένιωθαν στη σχέση τους, πόσο χαρούμενοι αισθανόταν με τον σύντροφό τους, καθώς και αν περνούσαν τον ελεύθερο τους χρόνο μαζί. Απάντησαν επίσης ερωτήσεις σχετικά με την εμπιστοσύνη, την ειλικρίνεια αλλά και την κριτική και τις απαιτήσεις που έχουν ένας για τον άλλον.
Γυναίκες που βρισκόταν σε μια ήρεμη και θετική σχέση παρουσίασαν μειωμένο κίνδυνο ανάπτυξης διαβήτη στο μέλλον. Οι επιστήμονες πίσω από τη μελέτη αυτή εξήγησαν ότι αυτό συμβαίνει επειδή αντιλαμβάνονται καλύτερο τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε τους συντρόφους τους. Πράγμα που επηρεάζει σημαντικά το μεταβολισμό τους. Οι άντρες, λέει, από την άλλη παρουσίασαν τα αντίθετα αποτελέσματα. Εκείνοι λοιπόν που ανάφεραν ότι βρίσκονται σε σχέση με μια γυναίκα που της αρέσει να ασκεί τον έλεγχο, να τους κριτικάρει και να έχει συνεχώς απαιτήσεις, με μια φέντρα δηλαδή, έδειξαν να έχουν χαμηλότερες πιθανότητες ανάπτυξης διαβήτη στη μετέπειτα ζωή τους. Δηλαδή, ναι. Άμα έχεις μια σχέση με στην πικρίλα και στην ξυνίλα, λογικό είναι, πού να αναπτύξεις διαβήτη. Πού να σε ανεβαίνει το ζάχαρο. Εκτός αυτού, βέβαια, οι ίδιοι φαίνεται να αποκτούν καλύτερο έλεγχο στην κατανάλωση ζάχαρης όταν διαβήτης κάνει την εμφάνισή του. Οι επιστήμονες δεν θεώρησαν πως αυτό οφείλονται στην ένταση και τη συγκρούση της σχέσης, αλλά στο αποτέλεσμα που έχει προσπάθεια κάποιου να ελέγξει την υγεία του. Επίσης, μια άλλη έρευνα θέλει τις πιο ευέξαπτες γυναίκες να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις καθώς είναι ξυπνότερες. Είναι πιο σκεπτικές, πράγμα που τους οδηγεί στο να παίρνουν πιο αντικειμενικές και αναλυμένες αποφάσεις. Επίσης, ξέρουν πώς να εκφραστούν καλύτερα, να είναι πιο πιστικές και αποτελεσματικές. Επιστικές θες και δεν τα είναι. Ακούς, θα κάνεις αυτό που σου λέω. Εξού λοιπόν και η παραπάνω σημασία που τείνουν να τους δίνουν οι παρτενέρ τους, οι οποίοι καταλήγουν να είναι πιο υγιείς. Ακούς τι θα κάνεις, θα είσαι υγιής. Είναι και αυτό μια προσέγγιση. Καλημέρα στην γραμμούλα. Friday, αμήλω. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική στιγμή. Βάλ το κιούρ, βάλ το κιούρ. Έτσι, το κιούρ, ναι. Τι πρέπει να είμαστε γυναίκες δηλαδή για να μας κάνεστε τέτοιο. Τι να παίρνουμε γυναικές φωνές και να κάνουμε. Ναι. Μόνο στις γυναίκες βάζεις τα... τα τραγούδια. Ναι. Τι είναι αυτά, ρατσιστικά. Τι θες να σε βάλω. Λοιπόν, άκου λίγο, άσε τώρα. Ναι. Αυτή τη έρευνα εδώ με ξεσούρωσε να μ' ακούω αυτή από τα νεύρα μου. Ναι, έτσι, λέει ότι αν ας πούμε η σύντροφό σου... Ναι. Σε μαστιγώνει. Τι ωραία, ρε, τι ωραία να έχει μια να γκρινιάζει. Θα λέμε έτσι μετά. Εύχομαι στα παιδιά μα, έτσι θα λέμε. Εύχομαι να βρει μια γυναίκα να σε γκρινιάζει για να γίνει ευτυχισμένος. Για να γίνει υγιής, για να μην τα τρως στους γιατρούς. Αυτό είναι ίδια έρευνα, σαν να πει ένας τα ναρκωτικά στο δίνει Έχει εξήγηση και θα σου πω εγώ. Αν είσαι σε μια σχέση, αν είσαι σε μια σχέση όπου η σύντροφό σου ζει τα αρμονικά, είναι γλυκούλα, αυτά παίρνουν τέλεια κτλ. Δεν σου χαλάει χατήρι. Σαβουριάζεις ό,τι θέλεις, ναι. Πίνεις ναι, όσο ναι, θέλεις ωραία, και γίνεσαι ναι, μετά ναι, να πούμε... Ναι, ούτρα, τι ωραία να ξυπνάς και να κάνεις και όλα, να πηγαίνεις σπίτι και να... Έτσι, μα όμως... Ναι, άσε, δηλαδή θα πάω εγώ τώρα σε ένα γάμο, παντρεύεται μια χωριανή μου, θα πάω σε ένα γάμο, θα γράψω εκεί στο φακελάκι και αυτά, εύχομαι τον άντρα σου για να τον έχεις ευτυχισμένο, να τον κρινιάζεις κάθε μέρα. Βέβαια, αν είναι να... Αυτά, ρε, να ακούς... Είναι. Δεν ξέρω, έχει αγανακτήσει εδώ, μου στέλνουν και άλλοι. Ποιος έκανε αυτή την έρευνα, πάνε να μας περάσουν την κρίνια θετική για την υγεία μας, τρελαίνεται. Πάνε σχολείο σήμερα, άμα είναι να γράφουν, σε εξετάσεις να πετύχουν για να γράφουν τέτοιες έρευνες, καλύτερα άσου. Καλύτερα ξυπνάνε, θα είναι μάθα από τις 6 το πρωί, να παίρνουν τηλέφωνο στον Πατμανία από τις 6 το πρωί. 40 χρόνια. Να παίρνουν τηλέφωνο στον Μερογκάνο, παρά αυτά τα πράγματα. 40 χρόνια γκρίνια, 40 χρόνια γκρίνια και θα είσαι. Να κάνουμε παιδιά να σπουδάζουν για να κάνουν τέτοιες έρευνες μετά. Έτσι, έτσι. Αυτά τα πανεπιστήμια αγανάκτησες, Δεν υπάρχει αυτό το νόημα. Και στο μόνο που με συμφέρει, επειδή με γκρινιάρης εγώ, που λέει ζουν πολλά χρόνια. Αυτό με συμφέρει, εντάξει, άμα είναι για να... Εντάξει, ναι, ρε. 200 χρόνια να ζήσουμε. Αυτό ισχύει. Αυτό βλέπεις κάτι παππούδες μουρτζούφλιδες. Όλη μέρα, μιέχ. Και εσύ τι θα γίνεις άμα κάνεις. 100 χρονών στις ουρές, 100 χρονών στα λεωφορεία, 100 χρονών στις υπηρεσίες και είναι μιέχ. Υπάρχει κράτος. Ναι, και μετά βλέπεις ας πούμε έναν ας πούμε πιο ευχάριστο τέτοιο αυτά και λες αχ πάει ο καημένο, πάει ο Μανολιός. Τόσο καλός άνθρωπος, τι έφυγε να πούμε ναι, γιατί ήταν καλός. Άρα τι πρέπει να ξυπνάμε από τις 5. Ναι. Για να γκρινιάζουμε, για να έχουμε ζωή. Θα κάνουμε εδώ ένα πρόγραμμα ευεξίας, ένα πρωινής γυμναστικής, όπου θα σηκωνόμαστε να γκρινιάζουμε. Βέβαια θα φτιάξω εγώ μία άλλη έρευνα, ότι οι ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών... Όχι, άμα ήταν έτσι όλη η Θεσσαλονίκη, ζουν 150 χρόνια. Όταν επί... Σ'
σαν την παλαιά διαθήκη που ζουν εκεί 200 χρόνια πέσανε. Όταν, όταν η ομάδα δεν. Όταν η, άρα μετά όταν η ομάδα δεν κάνει μεταγραφές, αυτό το κάνει για να ζήσετε περισσότερα χρόνια. Έτσι, ναι. Υπάρχει τι μια... ωραία να ζήσει με γκρίνιες και τέτοια. Ναι, έτσι. Καλά, κλείσαμε. Έγινε φιλιά. Τσαου. Έλα, με γκρινιάζει. Όχι, να γκρινιάζει, να γκρινιάζει. Με το ίδιο σκεπτικό λέει ο Παναγιώτης, ο Λευτέρης κάνει καλό στην υγεία σου, άστο να μιλήσει. Γκρινιάζει, ε. Εκφουντώσει τώρα και αυτό και αυτό. Α, μας κάνει εδώ μια κούρα. Άκου λέει ρε, η γκρίνια οδηγεί στην καλή υγεία. Το λουμένου στην καλή υγεία. Εδώ σου λέει ρε παιδί μου, να άλλη έρευνα συμπληρωματική μας αποκαλύπτει ότι όσοι γκρινιάζουν ζουν και περισσότερο. Εγώ τα έλεγα. Τρώνε το μεδούλι και τα σώψυχα των υπολείπων. Γι' αυτό. Σταματήσε την γκρίνια, λέει το τραγούδι όμως του Χριστάκη. Και με αυτό θα οδηγηθούμε, κυρίες και κύριοι, στο διαλυματάκι μας. Μην γκρινιάζετε, είναι η συμβουλή η δικιά μου. Ας ζήσουμε λιγότερο, αλλά τουλάχιστον με ήσυχο το κεφάλι, ρε. Μην το γεμίζεις. Λίμπερο 107,4, επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Αν δεν το βάζα, το βάλε. Δεν θα ησύχαζε το κεφαλάκι μου, οπότε δεχόμενοι πέφτοντας θύματα bullying, τοποθετούμε ένα κομμάτι το οποίο θεωρώ υπερκλισέ να το παίζεις Παρασκευές. Αλλά τι να κάνουμε, είμαστε και εκπομπή των κλισέ. Λίμπερο 107,4, λόγω επειδή στο τελευταίο μας περίπου μισάωράκι της εκπομπούλας. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια μας, στη σελίδουλα μας, ψάχνουμε τον λαϊκικό μας όβολο. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μας το κλείσε. Καλημέρα. Ναι κύριε, Πατικιούρ έχω στις 10 η ώρα. Λοιπόν, θα βάλεις το δεκιούρ. Καλά ρε, τι ακούς τώρα. Δεν σε έβαλα σε κάτι. Μα περιμένω, δεν μπορώ να περιμένω. Σε έβαλα κιούρ. Δεν σε έβαλα. Ευχαριστώ. Έτσι. Πρέπει να υψώσουμε την φωνούλα. Αμέσως όμως. Αχ. Του περίμενα. Ελίας, θα αρχίσω να γκρινιάζω κι εγώ. Και είπαμε πρέπει να είσαι δέκτης γκρίνιας, ούτως ώστε να αυξήσεις τον ρυθμό, να αυξήσεις μάλλον το βιωτικό σου επίπεδο, να αυξήσεις τα χρόνια. Νόημα έχουν τα χρόνια, αν είμαι στην γκρίνια βέβαια από την άλλη, είναι λίγο εξαφίξεις το όλο το ζήτημα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Εγώ είμαι Θεμίνη. Δεν γίνεται, δεν θα χάσουμε με τίποτα. Έξαρση, πιάνει και το καλοκαίρι. Να πάνε. Για διεθνή καριέρα είμαστε. Καλημέρα. Καλημέρα στην Ελλάδα. Καλημέρα. Δεν είμαι Ολευθέρης. Ναι. Τρομπάζω, δεν το σηκώνω σε κανέναν. Πώς θα δίνεις για να τον καθαρίσουμε. Ναι. Δεν θέλω να δώσω τίποτα. Απλά θα φτιάξω σενάριο ταινίας. Thriller, όπου πηγαίνω, δηλαδή και στις διακοπές, φοβάμαι ότι θα πάω στις διακοπές και θα χτυπάει τηλέφωνο και θα είναι ο Λευτέρης. Θα βλέπεις και στον ύπνο σου σε βιάλτε. Έτσι, κανονικότατα. Το παιχνίδι το είδες χθες. Το είδα, λαγοκοιμόμουν κιόλας, λίγο, αλλά το είδα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση και σε εσένα. Παρακαλώ. Εάν η κοινότητα αυτό σε ένα ντέρμπι τοπικό, το δικό μας από Θεσσαλονίκη, ναι, ναι. Κάτω στην Αθήνα. Ας πούμε Παοκάρης, έτσι για να το... Ή Άρης Παοκ. Ναι, ναι. Και ακύρωνε τον γκολ. Τι θα γινόταν. Καλά, εντάξει, εννοείται. Και οι προχθεσινοί φάσεις επίσης, άμα γινόταν σε ένα δικό μας παιχνίδι. Καταρχήν να πιάσουμε τον κόσμο και μετά και τους ποδοσφαιριστές. Ναι, βέβαια, λέμε ότι τι θα γινόταν, αλλά από την άλλη, από τη στιγμή που θα έχει το VAR, πλέον ας πούμε έχουμε, νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε στο ότι δεν υπάρχει κάτι παραπάνω από το VAR. Αφού το είπε το VAR, τι να κάνουμε, πρέπει να το σεβαστούμε. Υποτίθεται ότι όλοι οι φίλαθλοι το θέλουν. Έξω είναι σεβαστό γιατί είχαν καθαρό
ποδόσφαιρο 99%. Εντάξει, όχι, μην το λέμε ότι είχαμε καθαρό ποδόσφαιρο έξω. Έξω. Για... μιλάμε για έξω. Ναι. Για να μπει το VAR σημαίνει ότι υπήρχε μια αναγκαιότητα και σε. Ακριβώς. Ναι, και σε αυτό το επίπεδο. Αλλά λες, ας πούμε, ότι εδώ τώρα στα δικά μας, στα εγχώρια, πώς ο φιλάθλος θα δεχθεί την ανατροπή μιας φάσης. Πάρα πολύ δύσκολο. Καταρχήν θα πρέπει να αλλάξουν όλοι οι δημοσιογράφοι οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ, με τα πάντα. Mm. Πρέπει να αλλάξουν. Να αλλάξουν. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν παροπίδες και δεν βλέπουν διεξιά και αριστερά και πηγή, ναι, δε, να σου πω, να σου πω κάτι. Και αυτό είναι πάλι μια αμφίδρομη κατάσταση. Δεν ευθύνονται μόνο οι δημοσιογράφοι σε αυτή την περίπτωση. Από τη στιγμή που υπάρχει η τάση του οπαδού να θέλει να ακούει τα πράγματα μονοπλευρά και με παροπίδες. Όπως τα βλέπει αυτός. Όπως τα βλέπει, διότι βγαίνει ο άλλος, οποιοσδήποτε βγαίνει κάποιος να μιλήσει, ας πούμε, και του λένε κατευθείαν θα φάει πέσιμο. Γιατί δεν λες, ή γιατί τα λες έτσι, γιατί πολεμάς τον μπάγκ. Πάντα μια ζωή εδώ στη Θεσσαλονίκη τουλάχιστον ακούγαμε, γιατί πολεμάς τον μπάγκ τον Άρη, όλοι πολεμάνε. Είναι λίγο τέτοιο. Από την άλλη, βέβαια, αν δεν ταΐσει ο δημοσιογράφος με όλη αυτή την κατάσταση, ο φιλάθλος. Θα πουλήσει. Ναι, και ο φιλάθλος οπαδός θα αρχίσει να σκέφτεται και λίγο πιο πλουραλιστικά. Αν δεν τον έχει μόνο έτσι. Να έρθουμε στο χθεσινό. Ναι. Η Αγγλία χθες ήταν πολύ λίγη. Mm-hmm. Πάρα πολύ λίγη. Εντάξει, έπαιζε και με απουσίες. Δηλαδή, από παίχτες που θεωρούνται βασικοί, μπήκαν στο δεύτερο μέρος. Ειδικά στην άμυνα ήταν τραγικά τα λάθη. Ναι. Ναι, και επίσης, έγινε, επίσης. Και ελπίζω μην ξαναπάρει, ναι, να ηρεμήσει λίγο. Έχετε Παρασκευούλα, θα ηρεμήσει το κεφάλι μου, τσάτσα. 100 χρόνια θα ζήσω για να ακούω το Λευτέρα με παίρνει τηλέφωνα. Το νιώθω, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τώρα, καλώς τώρα. Καλώς από την κυρία Κοσεούλ. Έτσι. Λοιπόν, καταρχάς για το VAR, το έχουμε πει, το είπαμε, θα το ξαναπούμε. Και το VAR άνθρωποι το χειρίζονται, να ξέρετε. Και έχω δει σε ξένα πρωταθλήματα που πήραν λάθος απόφαση και με το VAR. Ναι, θα γίνουν και λάθη, εντάξει, δεν είναι τώρα... 250, φίλε μου Μπαμπή, έχουν καταγραφεί 250 λάθος αποφάσεις και με το VAR. Έχουν καταγραφεί αυτά. Τι έπρεπε να πάρουν και τι πήρανε. Στην Ιταλία, στη Γερμανία. Mm. Λοιπόν, οπότε... Εντάξει, θα βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, αλλά παρόλα αυτά θα υπάρχουν και εκεί λάθη. Εντάξει, το ποδόσφαιρο και το αθλητισμός είναι στα λάθη στηρίζεται. Και στα διαιτητικά και στα αγωνιστικά. Και τι να κάνουμε δηλαδή, αν αφισβητούμε και το VAR, αν έχουμε καχυποψία και στο VAR. Εντάξει, τώρα η καχυποψία είναι φυτευμένη μέσα μας. Ισχύει αυτό. Χωρίς κακοποψία δεν έχει νόημα να βλέπεις παθητισμό. Δηλαδή ακόμα και ένα παιχνίδι, ας πούμε, που το βλέπουμε ότι εντάξει είναι καθαρό ή ξέρω εγώ το άλλο, εμείς το μυαλό μας πάει αλλού. Πάει, ξέρω εγώ, είναι στημένο, είναι εκείνο. Εννοείται. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θεωρώ πάντως ότι... ακόμα και να είναι οι αποφάσεις και λίγο περίεργες, αν εμείς συμφωνούμε, δεν θα έχει τις αντιδράσεις που θα έχει ένα σφύριγμα, ας πούμε, του ανθρώπινου παράγοντα. Ακόμα και να κυρωθεί. Ναι, ακόμα και να κυρωθεί. Αυτό θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε, φίλε Μπάμπη, θα το δούμε. Βέβαια στην Ελλάδα, στην Ελλάδα δεν θα έχουμε του χρόνου VAR. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Δεν ξέρω, στο ξεκίνημα δεν προβλέπεται τέτοιο. Τώρα κάπου μέσα στα μέσα της χρονιάς, αν θα έρθει. Κακώς ότι το ξεκίνημα πρέπει για να είναι ένα τέλος πάντων. Πάντως δεν ξεκινάμε με VAR. Θα δούμε, θα δούμε. Μακάρι οι διαιτητές να βελτιωθούν. Αυτό δύσκολα. Αυτό δύσκολα. Δύσκολα, δύσκολα, γιατί άλλα είναι τα ζητήματα που παίζουν. Δεν είναι ότι είναι κακοί οι διαιτητές, δεν είναι ότι είναι κακοί. Το θέμα είναι, ως γνωστόν, ότι πάντα χρειάζεται να μεροληπτείς ούτως ώστε να ανελιχθείς στην συγκεκριμένη κατηγορία. Πάντα κοιτάνε να μην χαλάσουν το... Ναι, τον είναι ισχυρό. Δυστυχώς το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι δυνάμεων, εξωαγωνιστικών και όχι τόσο αγωνιστικών.
από τότε που εμφανίστηκε το στοίχημα στο ποδόσφαιρο και, το, και για αυτά, από τότε χάλασε. Καλά και από πριν, δηλαδή και πριν, και πριν το στοίχημα, και πριν το στοίχημα μια, μια χαρά αποφάσεις είχε. Τα θυμόμαστε. Έγινε, συγχαρατούμε. Έγινε, καλημέρα. Τσάω, 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 τσάω. Για να δω γραμμούλα εδώ, περίμενε, καλημέρα. Δεν μας περίμενε. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. Διαβάζω και μία είδηση, πούμε από τα σύννεφα, λέει. Ο οδηγός ταξί έκλεβε τους πελάτες του με 5 διαφορετικούς τρόπους. Πρίτανης ο κύριος. Ο συλληφθής οδηγός εντοπίστηκε να εξαπατά επιβάτες κατά τη μεταφορά τους προκειμένου να εισπράττει από αυτούς υπερβολικό κόμιστρο. Ένας 47χρονος Έλληνας οδηγός ταξί συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχιών ατυχημάτων. Ο 7 συλλέγεται σε διεύθυνση τροχιάς Αττικής για μη τήρηση των νομίμων προϋποθέσεων διενέργειας επιβατικών μεταφορών, κατ' εξακολούθηση απατηλή συμπεριφορά και παραβίαση φορολογικών διατάξεων μέσω παραβίασης επέμβασης στην ταμιακή μηχανή και στο ταξίμετρο. Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό, διότι ποτέ δεν είχα ακούσει ότι υπάρχει τέτοιο σώμα. Ομάδα, έχει πει ένας φίλος κάτι πολύ σωστό, θα έπρεπε να υπάρχει. Α, πώς είναι ρε παιδί μου, ξέρω, ασφάλεια παντού. Η ασφάλεια ξέρει που λέγεται εδώ. Και Γιάννης Αγγελάκας. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα σώμα διαρκής κίνησης στους δρόμους, αυτό το ομάδα ελέγχου και πρόληψης τροχιών ατυχημάτων, το οποίο ουσιαστικά να ελέγχει όσο μπορεί τύπους που κάνουν μανούβρες, επικίνδυνα προσπεράσματα και. Τέλος πάντων, κάτι άλλο. Αυτό μια μέρα πρωθυπουργό να με κάνετε, τέτοια κουβέντα ήταν αυτό. Συγκεκριμένα λέει ο συλληφθής οδηγός εντοπίστηκε να εξαπατά. Τη διαβάζω την είδηση γιατί θέλω να δω τους 5 αυτούς τρόπους. Θα μπορούσε να είναι και άρθρο έτσι σε lifestyle περιοδικό. 4 είναι ένα τρόπο για να εξαπατάς τον πελάτη σου. Το νέο ταξί και lounge που κυκλοφορεί. Κατά τη μεταφορά τους προκειμένου να εισπράττουν αυτούς με νόμο. Πρώτον λέει. Απευθείας ίσπραξη κομίστρου πέραν του νομίμου. Δηλαδή υπερβολικό κόμιστρο. Αλλά δηλαδή από αυτά που έλεγε το ταξίμετρο, τι εννοεί εδώ. Επέμβαση στο ταξίμετρο και θέση αυτού σε διπλή ταρήφα. Έχοντας τοποθετήσει μαύρη αυτοκόλλητη ταινία στο σημείο εμφάνισης της σχετικής ένδειξης αυτής προκειμένου να μην εμφανείς. Δεν βάλε δηλαδή μονοτική ταινία πάνω ας πούμε για να το είχε μόνιμα στη διπλή ταρίφα ο Θεούλης. Επιλογή μεγαλύτερης διαδρομής, έχει σε παρέθεση, διενέργεια κύκλου. Παρέθεση, η αστυνομία έχει την γλώσσα των διαιτητών, αν το έχετε προσέξει, στα δελτία τύπου. Προσπαθεί να μιλήσει έτσι μια καθαρεβουσιάνικη. Προσεγγίζει το πράγμα με καθαρεβουσιάνικη γλώσσα. Και θέλει να τα σχηματοποιήσει, ας πούμε, και να δώσει έτσι μια έμφαση. Δηλαδή, η επιλογή μεγαλύτερης διαδρομής, η κύκλα που σε κάνει, διενέργεια κύκλου. Αντί της συντομότερης διαδρομής. Παροχή πολλαπλής μίσθωσης, να πάρουμε το παιδί να πούμε αυτό είναι η πολλαπλή μίσθωση. Βολεύει και επέμβαση στη συσκευή του ταξίμετρου και στην ταμιακή μηχανή προκειμένου να μην εκδίδουν νόμιμες φορολογικές αποδείξεις για τις διενεργηθήσεις επιβατικές μεταφορές. Παράδειγμα, είπαμε, 4 είναι ένα τρόπο. Καλημέρα, υπάρχουν κι άλλοι, εντάξει, μια χαρά, καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από Ξωτική Σταυρούπολη. Δευτέρης. Κλείσε λίγο, σε παρακαλώ, κλείσε την εκπομπή πιο νωρίς. Πες τον Τζατζαρό να έρθει πιο νωρίς. Δεν μπορώ άλλη παράνοια. Αυτή η εκπομπή σήμερα είναι μια παράνοια. Για, επειδή είσαι εσύ άϊπνος και σουρωμένος αυτό. Δεν είναι αυτό μόνο, γιατί ακούσαμε τα πάντα. Δηλαδή, από τις έρευνες αυτές που όσο συγκρινιάζει η γυναίκα είσαι πιο ευτυχισμένος. Το βάρ το λύσαμε. Τους τρόπους αυτούς. Μεταγραφέ, όλα τα έχει. Ο άλλος πήρε, δηλαδή ο Λευτέρης δεν έχει ταβάνι, δεν έχει ταβάνι αυτό. Πήρε τηλέφωνο, πήρε 600 τηλέφωνα για να του βάλει το τραγούδι, μόλις το έβαλε. Γιατί δεν βάζεις. Γιατί δεν το βάζεις, γιατί δεν το έβαλες, ενώ το έπαιζε εκείνη την ώρα, το ξαναβάζεις και παίρνει τηλέφωνο να τον διακόψει. Έτσι ακριβώς. Δεν γίνονται αυτά, ρε. Μα δεν είχε επιθυμία να ακούσει το κομμάτι. Δεν έχω άλλη παράνοια. Λίγο πρέπει να είμαστε σοβαροί, λίγο σοβαρότητα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί. Δηλαδή αυτή η παράνοια
Παρανόια, όπως λέει και στο μαμά, γεμάτο παρανόια, ναι, είναι το μυαλό. Γεμάτο παρανόια. Έχει... Είναι GG, baby. Έχει τρελαθεί έξω ο Τσατσαρός, έχει τρελαθεί. Με το μαμά δεν το πιστεύει ότι υπάρχει αυτό το τραγούδι εδώ και πόσες μέρες. Βάλε το μαμά, βάλε το μαμά, πληρώνω εγώ το πρόσημο. Ή βάλε το GG, baby. Πες ο Χρήσαθος να το στείλει στο φούρνο, πληρώνω εγώ έτσι με στάπλα. Ναι. Βάλε το μαμά. Ο Χρήσαθος δεν είναι και Λουκα Like, GG Κώστα. Ναι, ναι. Να ερμηνεύσει, ας πούμε, μετέπειτα τη ζωή του GG Κώστα σε μια ταινία όταν θα γίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, αρχηγός Νέας Δημοκρατίας. Βάλε το GG. Δεν το βάζω, αφού έχει πινελίκια. Όχι, όχι. Ένα ηχητικό, βρες εκεί να το έχουμε σαν χαλί. Θα κάνω, εντάξει, θα κάθομαι εγώ τώρα να κόβω το GG Baby να πούμε. Μπορώ να φτιάξουμε μια uncensored, ή μάλλον μια censored εκδοχή. Εχθές ακούς, εχθές που πήγα και στον Απέργη, ξεκινάει σε μια στιγμή που τραγουδάει, κάνει μια... τώρα είμαι GG, είμαι... όχι να πούμε κι αυτό, ξέρεις, αρχίζουν όλοι χορεύουν εκεί. Εννοείται. Ναι, όχι και να πούμε κι αυτό, ενώ τα άλλα. Ας πούμε, ναι. Τέλος πάντων. Έγινε. Άντε, τα λέμε. Τσάω, γεμάτα παρανόια το ραδιόφωνο μου. Αυτό είναι, ο φίλος Μεσοφούνα σύνοψε όλο το νόημα της εκπομπής. Αυτό που συμβαίνει καθημερινά εδώ στο λόγο επειδής. Κάτι όχι, δεν κατάλαβα. Γι' αυτό ακουγόμαστε και γι' αυτό μπορεί και να μην ακουγόμαστε. Ενίοτε. Πάντως έχουμε άποψη για τα πάντα και θα τα λύσουμε όλα τα ζητήματα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μια μέρα να πούμε. Ραδιοφωνικό πρωθυπουργό δεν γίνεται. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτό. Πώς είδα στη Βουλή η ώρα του πρωθυπουργού. Η ώρα του δημάρχου που είχε τη V100 επίσης. Συγκλονιστικές. Ποιος θα κάνουν αυτοί οι δήμαρχοι που βγήκανε τώρα, τα κάνανε, είχαν το στένος. Να βγουν να αναμετρηθούν στις σκληρές ερωτήσεις στη V100. Δεν σας παίρνει. Ενώ τότε ο φτερωτός γιατρός με τα φτερωτά ταμεία μια χαρά έβγαινε και αντιμετώπιζε τη σκληρή κριτική και απαντούσε σε όλα τα κέρια ζητήματα που ασχολήσαν εδώ το Δήμο Θεσσαλονίκης. Υπάρχει μια τέτοια να βγαίνει να μιλάει συνομιλάει με ακροατές. Ένα λευτέρι να έχεις να αντιμετωπίσεις. Σου πω εγώ, αυτό θα είναι το κριτήριο αν θα μπορείς να ανταπεξέλθεις στα προβλήματα που έχει η χώρα ή ο Δήμος, η κοινότητα ή οτιδήποτε. Θα είναι μια σκληρή δοκιμασία, έλα το πρωί, καταρχήν θα πρέπει να ξυπνήσεις και δεύτερον να αντιμετωπίσεις εδώ μεγάλους ογκόλυθους ακροατών, όπως αυτοί που αντιπαρατίθενται καθημερινώς εδώ και διαλείπτως το λόγο επειδή, το παρασκευιάτικο. Θα το φτάσουμε στο τέλος, παιδί μου, το ζήτημα, ναι. Η σκέψη μας είναι σε όσους θα πάνε να μπανιαριστούν για πρώτη φορά αυτό το Σαββατοκύριακο. Μετά μη λέτε ποιος θα μου βάλει με πανθόλ. Αρχίσουμε να μεταδίδουμε και κανένα καλοκαιρινό. Εντάξει, και αφού κηρύξαμε την... το πιάσαμε το υπονοούμενο, μιλάω στον άλλο μου αυτό γιατί είμαι και διπολικός. Το πιάσαμε Πατμανί το υπονοούμενο, έτσι θα αποχαιρετιστούμε. Αφού θα πάμε είναι κάποιοι να κάνουν το πρώτο τους μπάνιο. Ποιος είναι στη γραμμούλα, καλημέρα. Καλημέρα, δεν είμαι ο Λευτέρης. Ναι, υπάρχει φόβος. Πού θα πας για να μην πάμε στην ίδια? Εγώ στα Σέρας θα πάω. Στο χωριό έχουμε γιορτή κερασκού. Καλή παραλία. Ναι, βέβαια, εννοείται. Καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, να προσπεράσουμε τα μεθυσμένα κουλουράκια του Φούρναρη και να κάνουμε μια υπόθεση εργασία στα γρήγορα. Παρακαλώ. Πες ότι βγάζει ένα λόγο Μαρινάκι και χειροκροτούν από κάτω οι οπαδοί τη. Της ΑΕΚ. Κάτσε, οι παράγοντες. Ξαναπέστο λίγο για να το πιάσω. Βγάζει λόγο Μαρινάκης και χειροκροτούν οι παράγοντες της ΑΕΚ. Ναι. Από κάτω. Ναι. Πώς αισθάνεσαι σαν ΠΑΟΚτης? Δεν ξέρω τι. Εντάξει, βλέπεις ας πούμε ότι υπάρχει κάτι. Ναι, κάτι που τους συνδέει. Ναι, οκ. Okay. Ναι ρε φίλε, επειδή είδα το Βενιζέλο να βγάζει από χειριστήριο λόγο. Α, εκεί το πας. Και το χειροκροτούσανε. Οι νεοδημοκράτες από κάτω. Όχι. Α. Όχι, που θα ήταν το φυσιολογικό βέβαια, γιατί είναι ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Λες, αυτό είναι ωραίο θα ήταν για στοίχημα. Είναι ο πιο ιδανικός, αν ερωτηθούν αν γίνει ένα γκάλωπ, αυτός είναι ο πιο ιδανικός. Ναι. Αλλά το χειροκροτούσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που είχαν μείνει. Μα δεν είχε κι άλλους. Δεν είχε κι άλλους, αλλά το χειροκροτούσαν. Εντάξει, αυτοί μείνανε στην πορεία. Κοίταξε ρε παιδί μου, εντάξει, το Μαρινάκι το χειροκροτούν και Παοξίδες και Αριανοί.
Και πολλοί, και πολλοί που θα επιλέξουν, ας πούμε, την επόμενη κυβέρνηση. Αν το καταλαβαίνω. Όχι, και Παοξίδες, μια χαρά. Τι. Όχι, όχι, όχι. Καλά, θα δεις πρώτη Θεσσαλονίκη, όταν θα δεις το αποτέλεσμα, θα καταλάβεις τι και πώς. Λοιπόν, καλή θάλασσα στην Ποτίδα. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Έτσι λοιπόν, με την καλοκαιρινή μας ελεγεία, μέχρι την επόμενη. Σας αποχαιρετούμε, να ξεκινήσουμε. Είπαμε, κηρύξαμε την έναρξη του καλοκαιριού χθες και τίποτε δεν μας το πάρει πίσω. Μόνος εγώ τσαλαβουτώ. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση, για τη συμμετοχή εκούσια και ακούσια. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Παραδίδουμε σκυτάλι στον Κωσίδιο Τσατσαρό, θα σκρατήσει παρέα μέχρι και τις 10. Φιλιά, να περάσετε όσο πιο ψύχρεμα. Χωρίς γκρίνιες και ας ζήσουμε και λιγότερο, δεν πειράζει. Η ποιότητα είναι που μετράει και όχι η ποσότητα. Φιλιά, τσάω. Βαθιά από έξω σου τσιρίζω. Σαν τυφιά στα ριχά κι ούτε που φορώ καπέλο. Κι όταν φεύγεις μακριά, Θεέ μου, μόνο εσένα θέλω. Μόνος εγώ τσαλαβουτώ, ίσα που βρέπω το θα μου βάλει πεπαντών τώρα που καίγε την ψυχή μου. Μόνος εγώ ξαλαβουτώ και κατακόρυφω. Δεν κάνω τι να το κάνω που πατώ αφού το ξέρω.